Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, εδώ είμαστε πάντα. Την ανάρτηση κάνεις. Ναι, ναι. Θα συνδεθούμε με Αθήνα, είναι ο Πάρης ο Τσελεπίδης, ο πολύ καλός συνάδελφος. Έχουμε συνδεθεί ήδη. Τι γίνεται, ενημερώστε με. Πάρη. Καλησπέρα. 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 Κάτσε να βάλω και ακουστικά που ακούγονται. Για βάλτε. Περίμενε. Έλα, Πάρη μου, τι γίνεται. Βάλτε για να με ακούς καλύτερα. Ναι, ρε φίλε, τέτοια χρειά φωνής. Εσύ, εσύ ο Μπάρι Γουάιτ. Ωραία. Και εσύ ο Τόνι Γουάιτ. Πού παίζει αυτή η ψυχή. Ο Μίκι Μάους δεν παίζει πουθενά, μόνο στα καρτούν. Α, ωραία, εντάξει, καλά πάμε. Ωραία. Καλά πάμε. Δόξα τω Θεώ. Σε τι φάση βρισκόμαστε. Στη φάση της εισόδου του κυρίου Πέτρου Καϊμακάμι από πλευρά ΣΑΕΚ, οπότε συμπληρώθηκε το κάρε των εκπροσώπων. Θα μου επιτρέψει να παρακολουθήσω αυτή τη διαδικασία σταυροπόδι. 100% φίλε, γιατί θα είναι και... Σταύρος Κόλκα, σταυροπόδι. Έτσι, μπράβο. Γιώργος Μποροβίλος από πλευράς Αστέρα Τρίπολης. Αχιλλέας Μαυρομάτης από πλευράς ΠΑΕΠΑΟΚ. ΠΑΟΚΑΚΙ με τελικό. Κυραυσία τώρα με τον κύριο Καϊμακάμι που χαιρετεί άπατες. Ναι. Και Σάκης Τσικνής από πλευράς Λαμίας. Να τιμήσει και τα κοψίδια της περιοχής, φίλε. Στην ομάδα που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό κατά σειρά, έτσι. Βέβαια. Μέχρι στιγμής τον δρόμο προς τους τέσσερις. Προς τη δόξα, φίλε, προς τη δόξα. Είμαι σίγουρος ότι έχετε κάνει τις προβλέψεις από το ξεκίνημα της εκπομπής με το στερικό. Εγώ, επειδή είδα τους συναδέλφους στο κανάλι που εργάζεσαι μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Και αντιλαμβάνομαι τι σημαίνει για ένα κανάλι να πληρώνει μια διοργάνωση και ο τελικός ναι. να μην είναι εμπορικός. Ναι. Προβλέπω ΠΑΟΚ Λαμία και Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ. Τυχαία, εντάξει, όχι ότι θα. Μάλιστα. Έτσι προβλέπω. Εγώ προβλέπω το ζευγάρι του τελικού τα δύο τελευταία χρόνια στον ημιτελικό. Λες, ε! Ναι, εγώ με πάρει με ξεκάθαρα. 24 Απριλίου η πρώτη αγωνιστική, 24 και 25 Απριλίου, δηλαδή μιλάμε μέσα στη μεγάλη εβδομάδα, η δεύτερη αγωνιστική. Αυτή τη ημιτελική και 7η φάση του κυπέλου. Τώρα δεν πρέπει να πάμε στη Λαμία. Ο κ. Μποροβίλος έχει πάρει το λόγο. Όπα. Με τοποθέτηση, με δεδομένο ότι μιλάμε με τους ημιτελικούς ενός θεσμού που είναι εξαιρετικός. Ναι. Δεδομένου ότι ο κυπελούχος συμμετέχει στο καλύτερο εισιτήριο του Europa League. Δείγμα ναι. του θέλω του Αστέρα να βγει από εκεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ναι, ήταν μια ανώμαλη. Και για την αξιοπιστία του θεσμού και επειδή έχει πληγεί. Να επιλέγονται και να ορίζονται ξένοι, θα ήταν καλό και στους ημιτελικούς και στα δύο παιχνίδια να οριστούν ξένοι διαιτητές. Μάλιστα. Ο Έλληνας διαιτητής Μποροβίλος διεθνής ένα ζήτησε... εύλογο αίτημα, το οποίο θα πρέπει και η ΕΠΟ από την πλευρά να το υιοθετήσει. Κάτι το οποίο αποτελεί κίνηση έκπληξη, δεχομήνησης και κίνηση ΜΑΤ. Ο κ. Ψαρόπουλος ρωτάει αν υπάρχει κάποια αντίρρηση από τους παρισταμένους των υπολείπων ομάδων. Καμία αντίρρηση, οπότε μάλλον. Όχι μάλλον, οδεύουμε σε 4 ημιτελικούς, 2 και 2, με ξένους διαιτητές. Και το σίγουρο φυσικά είναι ότι ο τελικός θα γίνει με ξένο διαιτητή, έτσι στις 11 του Μάη. Ένα πολύ καλό ερώτημα βέβαια το πώς θα διεξαχθεί και αν θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπως ενώταν στο ξεκίνημα του δρόμου προς τα ημιτελικά και ακολούθησε το τελικό, ή αν θα επιλεγεί άλλο γήπεδο. Εδώ δεν νομίζω να επιλεγεί άλλο γήπεδο. Αυτή είναι η αίσθηση. Αφανή αυτό. Εντάξει, βέβαια είναι πολύ λαμπτά ερωτηματικά για το όποιο γήπεδο μπορεί να επιλεγεί. Τι να πάει, να παίξει π.χ. Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ τελικό που στην Πάτρα. Όχι, πρόσεξε να δεις. Εδώ η εθνική ομάδα και δεν πάει να παίξει στο Ηράκλειο. Έτσι, ναι. στο Παγκρίτιο που ήταν να πάει να παίξει εκεί. Ποιο Παγκρίτιο, εκεί θα έχουμε διαγωνισμό σφαιροβολίας και. Ναι. Δεν θα παίξει στο Ολυμπιακό Στάδιο και έρχεται λογικά να παίξει πάλι στο Γιώργος Καρισιάκης. Βέβαια δεν υπάρχουν παιχνίδια στο ξεκίνημα του δρόμου προς το Euro 2020. Οι κύριοι Ψαρόπουλος και Γαβριλίδης, οι οποίοι είναι μπροστά από τα μικρόφωνα και τα μπαλάκια για την έναρξη της διαδικασίας, θα πρέπει να πούμε κιόλας ότι θα γίνει και ορισμός το πώς θα γίνει το ζευγάρι του τελικού, με το ποιος θα είναι τυπικά γηπεδούχος. Έχει γίνει, όπως λέει ο κ. Ψαρόπουλος, και μια προεργασία για το πώς θα γίνει ο θεσμός του κυπέλλου την επόμενη χρονιά 2019-2020. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει μια σχετική συνεδρίαση, παρουσία των εκπροσώπων της Super και της Football League, για να φανούν και να οριστικοποιηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες για την επόμενη αγωνιστική περίοδο όσον αφορά το θεσμό του κυπέλλου, για να αποφασιστεί το πώς θα γίνει η επόμενη διοργάνωση του κυπέλλου Ελλάδος. Μάλιστα. Αυτά για τον κύριο Ψαρόπουλο. Κοιτάλει στον κύριο Γαβριλίδη. Οπότε κρατάμε αυτό το οποίο είπε ο κ. Μποροβίλος, ώστε οι μητελικοί να διεξαχθούν με ξένους διαιτητές. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ξεφτύλα από έναν βετεράνο διαιτητή να ζητάει ξένους διαιτητές. Να πάμε λίγο και στη σημειολογία της όλης της ιστορίας.
Θα ακούσουμε βέβαια ακολούθως. Ο κύριος Γαβριλίδης αφού λέει χρόνια πολλά για όλες τις κυρίες. Έχουμε κυρίες εκεί μέσα στην ημέρα. Ναι, υπάρχει μία δίπλα του, υπάλληλος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και μία πίσω μου συνάδελφος για Μαλία και Χαγιόγλου. Τα χαιρετίσματα. Από τη ΜΕΡΤ. Ναι. Πολύ ωραία. Θα τα μεταφέρω μετά το πέρας των δηλώσεων. Ναι. Να κάνουμε πρώτα δουλειά στα Σταύρο μου. 100% πάλι. Έτσι, πάνω απ' όλα. Ναι, επαγγελματίες που δεν το συζητάμε. Ναι. Πιάνουν μπαλάκια. Καταρχήν τοποθέτηση από πλευρά του κύριου Γαβριλίδη. Θα ξέρουμε καταρχήν τους υπεδούχους και τους φιλοξενούμενους. Μετά την κλήρωση αυτή θα κάνουμε μια τυπική κλήρωση για το ποιος θα είναι υπεδούχος τυπικά στο τελικό. Να δούμε αν θα πει που θα γίνει ο τελικός. Στο νοσοκομείο Βρέφος με κάταγμα έπεσε από τα χέρια του ηλικιωμένου παπά που το σαράντιζε, καταγγέλει ο πατέρας. Έχουμε και τέτοιες ειδήσεις. Αφού δεν έκανε καν βολέ ο πάτερ, πάλι καλά. Ναι. Όπως λέει και ο κ. Γαβριλίδης στο τελικό, πάλι σε μια ατάκα από πλευρά του κ. Μποροβίλου. Δεν τοποθετείται για το τελικό. Νομίζω θα τοποθετηθεί μετά στις δηλώσεις, γιατί του γίνεται πάντα σχετική ερώτηση σε αυτό εδώ το χρονικό σημείο που έχει φτάσει ο θεσμός για το πού θεωρεί ότι θα γίνει ο τελικός. Τα μπαλάκια είναι εδώ, λέει, μέσα σε έναν άσπρο φάκελο. Δύο μπαλάκια στον ένα φάκελο και δύο στον άλλον. Από δύο μπαλάκια λοιπόν. Τώρα πέφτει η γέλη για τα μπαλάκια. Απίστευτο. Τι κάνει για τα μπαλάκια? Ωραία. Όχι, γελάνε με τα μπαλάκια. Τώρα τα χαϊδεύει ο κ. Γαβριλίδης. Μπράβο τον κ. Γαβριλίδη. Στον άλλο φάκελο είναι το ποιος θα είναι τυπικά γηπεδούχος και τυπικά φιλοξενούμενος στον τελικό. Μπαλάκια να χαϊδεύονται, πάρε μου και όλα καλά θα είναι. Να μην αγχωνόμαστε. Μπαλάκια με ονόματα ομάδων εννοείς μέσα. 100% πάρει μου, τι πιστεύεις? Δεν νομίζω να πει πουθενά άλλο το μυαλό σου. Ποτέ δεν πάει αλλού το μυαλό μου, επαγγελματίας 100%. Πολύ ωραία. ΑΕΚ. ΑΕΚ. Είναι γηπεδούχος. Ναι. Και το έβγαλε το όνομα της ΑΕΚ, ο κ. Γαβριλίδης. Και το κ. Όπλος εξίσου χαμογελαστός, τράβηξε το μπαλάκι και δεν μπορεί να το ανοίξει και το δίνει στον κ. Γαβριλίδη. Το στρίβει. Και θα φανεί από το χαμογελό του αν είναι ΑΕΚ ΠΑΟΚ ή όχι. Εγώ το είδα, γι' αυτό χαμογελάσα. Λαμία. ΑΕΚ Λαμία. Στην μέρα κλήρωση. Θα πάμε για έναν ημιτελικό επανάληψης του 2013. Απλά να δούμε πώς θα είναι το ζευγάρι γηπεδούχου φιλοξενούμενου στη διαδικασία. Ο ΠΑΟΚ γηπεδούχος. Με τη Λαμία. Με τον Αστέρα Τρίπολης. Α, κρίμα, δεν άλλαξε. Το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να ταξιδέψεις στην Τρίπολη τη μεγάλη εβδομάδα. Έχουμε κάτι κοψίδια εκεί, κάτι τέτοια, κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Έσπασε και το κρύο, δεν θα έχει πολύ υγρασία. Ναι. Το μάτι θα γίνει λογικά αργά, στις 7.30 και το ένα και το άλλο. Και απλά απομένει να φανεί, βάσει και των παιχνιδιών των τεσσάρων φιναλίστ στη Super League, πότε θα οριστούν 3, 4, 5 ενδεχομένως και σήμερα. Για να δούμε τώρα. Και τώρα για να δούμε από τον κύριο Δημητρίου, αν δεν κάνω λάθος, εκείνος, να δούμε ποιος θα είναι τυπικά γηπεδούχος στο τελικό. Ο ΠΑΟΚ ή ο Αστέρας Τρίπολης θα είναι γηπεδούχος στον τελικό της 11ης Μαΐου. Γούρι, όντως. Και πέρασε δηλαδή, την υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο στο να έχουμε τρίτη συνεχόμενη χρονιά το ίδιο ζευγάρι. Στα είπα, πάλι. Στα για είπα. Να δούμε και να ακούσουμε τους εκπροσώπους και των τεσσάρων ομάδων αλλά και τον κύριο Γαβριλίδη να τοποθετούνται στις πρώτες τους αντιδράσεις μετά την ολοκλήρωση της ημιτελικής φάσης. Ο κ. Μαυρομάτης φρόντισα να τον μιλήσω κατά την άφηξή του εδώ πέρα στο Γουδί, στα γραφεία της ΕΠΟ και του εξήγησε ότι θα είναι καλό να τοποθετηθεί έστω για μια τάκα. Μου είπε καμία αντίρρηση, θα τοποθετηθεί. Και οπότε είμαστε πάντα σε ανοιχτή γραμμή, Σταύρο. Επαναλαμβάνουμε απλά τα ζευγάρια. ΑΕΚ Λαμία, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Ο νικητής του ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης, γηπεδούχος στο τελικό της 11ης Μαΐου. Τα ζευγάρια της πρώτης αγωνιστικής, 2, 3 και 4 Απριλίου. Η δεύτερη αγωνιστική, η δεύτερη ημιτελική, 24 και 25 του Απρίλη. Μάλιστα. Οπότε μένουμε πάντα σε ανοιχτή γραμμή. Βεβαίως. Επαναλαμβάνω για όσους δεν άκουσαν, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης και ΑΕΚ Λαμία. Οι δύο ημιτελικοί πάμε πιθανότατα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να αγωνιστεί η ομάδα φαβορή των ημιτελικών για να περάσει. Η Λαμία είχε αποκλείσει ήδη Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, δηλαδή άμα καταφέρει να αποκλείσει όλο το ΠΟΚ η Λαμία
βλέπω να τρέχουν με τις σούβλες στην κεντρική πλατεία της Λαμίας. Από την άλλη, εμείς έχουμε την ευκαιρία να αγωνιστούμε με τον Αστέρα Τρίπολης, μια ομάδα η οποία μας έχει κάνει κηδεία σε ημιτελικά κυπέλλου. Μας έχει κάνει, είναι αξέχαστη. Ναι, δεν τελείωνε ο δρόμος, αλλά η εικόνα των δύο ομάδων πλέον δεν είναι όπως ήταν τότε, που ήταν σχετικά ισορροπημένη. Όταν αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ από τον Αστέρα Τρίπολης. Ισορροπημένη ήταν πάνω κάτω. Μήνας μπαίνει, μήνας γίνει, άσχετο. Και αλλά... τι έγινε. Πάμε πιθανότατα σε ένα ΠΑΟΚ ΑΕΚ τελικό για ακόμη μια φορά. Νορμάλ, φυσιολογικό. Είμαστε εν αιμονή. Έχουμε τον Πάρη Τσελεπίδη στα γραφεία της ΕΠΟ, στον Πάρκο Γουγουδί και θα έχουμε δηλώσεις των τεσσάρων εκπροσώπων, των τεσσάρων φιναλίστ. Να ακούσουμε έτσι μαζί τις πρώτες τους σκέψεις για το αποτέλεσμα της κλήρωσης. Ναι, εντάξει, σίγουρα ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα η οποία είναι πολύ κοντά στο να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα. Αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Σίγουρα εμείς είμαστε outsider, δεν έχουμε κανένα λόγο να μην το παραδεχτούμε. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε δικαίωμα στο όνειρο. Το κύπελλο μέχρι τώρα έχει δείξει ότι είναι ο θεσμός των εκπλήξεων. Γνωρίζετε όλοι πόσες εκπλήξεις έχουν γίνει μέχρι τώρα. Ευελπιστούμε να είμαστε η ομάδα η οποία θα κάνει την επόμενη έκπληξη. Σήμερα το 2013 τα πράγματα εξελίχθηκαν για μας πάρα πολύ καλά. Είμαστε με τον ΠΑΟΚ και ήμασταν εμείς οι οποίοι ήταν στο ημιτελικό. Ελπίζουμε να γίνει μια επανάληψη του ημιτελικού, αλλά στον τελικό να είναι αλλιώς τα πράγματα. Και νομίζω είναι από μόνο του αυτολογικό, υπό την έννοια ότι όταν η ΚΕΔ για τα σημαντικά παιχνίδια του σεζόν επιλέγει να φέρει ξένους διαιτητές, δεν βλέπω το λόγο για αυτά τα δύο και δύο παιχνίδια που είναι ημιτελική και είναι εξαιρετικά σημαντικά παιχνίδια και για τις τέσσερις ομάδες, να μην επιλέγει η λύση των ξένων διαιτητών. Νομίζω ότι είναι ένα εύλογο αίτημα, το οποίο πιστεύω, ευελπιστώ ότι θα γίνει αποδεκτό. Εγώ το έχω τονίσει πάρα πολλές φορές ότι είμαι υπέρ των Ελλήνων διαιτητών, αλλά τη μία επαναλαμβάνω που έχει επιλεγεί ως λύση, ως μεταβατικό στάδιο, όπως θέλετε πέστε το, μέχρι να έρθουμε στην κανονικότητα και να έχουμε μόνο Έλληνες διαιτητές, υπό αυτήν την έννοια υπέβαλα το αίτημα. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στους Έλληνες διαιτητές. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στους Έλληνες διαιτητές και ελπίζω ότι σύντομα θα πραγματοποιηθεί. Απλά είναι ένα μεταβατικό στάδιο το οποίο από τη στιγμή που επαναλαμβάνω εφαρμόστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της προσφυγικής περίοδου, νομίζω ότι είναι εύλογο να γίνει και στους ημιτελικούς. Αυτά από τον κύριο Πορβόλο και πάμε στον κύριο Μαυρομάτη για τελική του δήλωση. Εμπιστοσύνη στους Έλληνες διαιτητές, αλλά ζητήσαμε ξένους. Πάμε στον Αχιλλέα Μαυρομάτη. Η ομάδα του ΠΑΟΚ ήρθε εδώ για να αναφυσεί τον τίτλο των δύο συνεχόμενα κύπελλα που έχει κατακτήσει και επομένως μαζί με το στόχο του πρωταθλήματος, τον οποίο είμαστε πολύ κοντά να πετύχουμε, το Double είναι ο στόχος που υπηρετούμε υποσυλλομένοι μέχρι τέλος για όλη τη φετινή χρονιά. Όλοι οι αντίπαλοι, όλες οι ομάδες που έφτασαν σε ημιτελικά του κυπέλλου είναι δυνατές ομάδες και μόνο το γεγονός ότι έφτασαν το δείχνει αυτό. Δεν είχαμε προτίμηση οποιαδήποτε κλήρωση, θα παίζαμε εφόσον πάμε να κατακτήσουμε τον τίτλο, με κάποια στιγμή μπορούσαμε να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν υποτιμούμε κανέναν αντίπαλο, δεν ξεχνάμε και το γεγονός ότι κάποια στιγμή πριν από 5 χρόνια όπως ανέφερε ο κ. Βελοβίνος, σε αντίστοιχη φάση αποκλειστήκαμε στον Αστέρα. Αυτή τη φορά πιστεύω ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, εύχομαι και ελπίζω να γίνουν καλοί αγώνες και να φυσικά στο τέλος που προσπάθεια να βοηθούν και στο κύπελλο. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση στο κάτω-κάτω και στο παρελθόν έχει ζητήσει και ο ΠΑΟΚ κάτι αντίστοιχο, επομένως δεν έχουμε καμία αντίρρηση γι' αυτό. Και πάμε στον κύριο Τσικνή από πλευράς της Λαμίας, αφού ακούσαμε και τον κύριο Μαυρομάτη, ο οποίος υποστήριξε για τους ημιτελικούς.
Ναι, όπως είπατε, το ταξίδι συνεχίζεται. Εμείς έχουμε κάνει ήδη την υπέρβαση μας στην ομάδα. Κληρωθήκαμε με την ομάδα της ΑΕΚ. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Έχουμε ήδη κάνει την υπέρβασή μας και πιστεύω ότι θα πάμε και καλά σε αυτό το παιχνίδι. Πάντα μια κλήρωση δεν ξέρει. Δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη υποθυμίση και μέχρι εδώ που φτάσαμε νομίζω ότι είμαστε και ευχαριστημένοι. Εμένα μην κατέβει. Πάντα ο θερμός του κυπέλλου κρύβει και εκλήψεις και ελπίζουμε να κάνουμε και εμείς την έκπληξη. Ο κ. Καϊμακάμης έφυγε, οπότε δεν θα έχουμε τοποθέτηση από πλευράς της ΑΕΚ. Ο και τώρα θα δούμε τον κ. Ψαρόπουλο, τον κ. Γαβριλίδη. Με το ζώο θα κατέβει ο κ. Τσικνής, αν καταλάβαμε κάτι. Ωραία, θα μιλήσει ο κ. Ψαρόπουλος και ο κ. Γαβριλίδης. Οπότε πάμε να ακούσουμε τον κ. Σταύρο Ψαρόπουλο, να δούμε αν θα τοποθετηθεί και για την έδρα του τελικού. Πιστεύω ότι όλο το κύπελλο πήγε κατευθείαν, πήγαν καλά τα πράγματα. Θεωρώ ότι πήγαν τέσσερις ομάδες που απέδειξαν ότι το άξιζαν αυτά. Και πιστεύω ότι και από εδώ και πέρα θα γίνουν δύο καλά παιχνίδια. Ξέρω ότι υπήρχε η αγωνία εδώ με τον Αμίγκο και τον Τέρπι ΑΕΚ ΠΑΟ και η κληροτίδα έβγαλε αυτό που έβγαλε. Και πιστεύουμε ότι θα πάμε μέχρι τον τελικό ομαλά για να διεξαχθεί και φέτος ένας καλός τελικός με πολύ κόσμο και χωρίς να έχουμε ιδιαίτερα έκτροπα όπως κατά το παρελθόν. Τώρα όσον αφορά το νέο σχέδιο, υπάρχουν κάποιες σκέψεις, προτάσεις της Super League, προτάσεις και της Επιτροπής Διοργανώσεων και θεωρώ ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε μια κοινή σύσκεψη Super League, Επιτροπή Διοργανώσεων και Football League για να ανακοινώσουμε στον πρόεδρο τις προτάσεις μας και στη συνέχεια να περάσουν από την Εκτελεστική Επιτροπή για να γίνει πράξη και το πώς θα διεξαχθεί το επόμενο κύπελλο. Ακούστε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν εξαρτάται από εμάς. Μακάρι να έχουμε, πιστεύω ότι από ό,τι ακούω ότι δεν θα είμαστε τόσο έτοιμοι τόσο γρήγορα. Μην ξεχνάτε ότι ήδη ο τελικός άλλαξε και το 18 γίνεται 11 Μαΐου τώρα. Έγινε μια δεκτό ένα αίτημα των σωματείων από την Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων και θεωρώ ότι είναι κάποια πράγματα που εξαρτούνται από αλλωνών διεργασίες και που εμείς δεν συμμετέχουμε. Επομένως, να μην λέω πράγματα τα οποία ενδεχόμενα δεν γνωρίζω. Ο τελικός έχει οριστεί το ΑΚΑ. Ναι, αυτό πάντα ορίζεται ανεξάρτητα από τι θα πάμε στο τελικό. Το ΑΚΑ είναι το γήπεδο το οποίο ορίστηκε και για μας τουλάχιστον, όπως και πέρυσι έλεγαν θα αλλάξει, δεν θα αλλάξει, δεν άλλαξε τίποτα και έγινε κανονικά στο ΑΚΑ. Πρόπερση το άλλαξαν κάποιοι άλλοι, δεν μπορώ να πω για τους. Εμείς σαν Επιτροπή πιστεύω ότι δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Αν λοιπόν κρίνει και ο κύριος Περέιρα ότι είναι απαραίτητο και πρέπει να καλέσει ξένους διαιτητές, για μας κανένα πρόβλημα. Ακούσα, πιστεύω ότι ανάλογα ποιοι θα είναι στον τελικό, υπάρχει η αστυνομία η οποία αποφασίζει κάποια πράγματα, αποφασίζει πόσες αφήσεις και νέες θέσεις, τι πρέπει να γίνουν από μέτρα ασφάλειας, ούτως ώστε να μην δημιουργηθούν τα πρόβλημα. Εάν η αστυνομία δεν δέχεται να βάλουμε ούτε καν μαθητέ, θα δούμε ότι δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στην αστυνομία, γιατί από εκεί και πέρα δημιουργείται, είναι καθαρά για τα κενά τουλάχιστον σε ένα αστυνομία. Εντάξει, όλοι όσοι τουλάχιστον ασχολήθηκαν με αυτό λένε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στα τυπώδη. Επομένω, αντιλαμβάνεστε ότι εμεί ακούμε του ειδήμονε, αυτού που ξέρουν. Να είσαι καλά. Αυτά.
και από τον κύριο Ψαρόπουλο. Νομίζω ότι λάβαμε απαντήσεις σχετικά με το τι μελιγενέστε όσον αφορά το δρόμο προς το τελικό, το δρόμο προς την 10η Μαΐου. Θα τοποθετήσει και ο κύριος Γαβριλίδης τελικά. Για να δούμε. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε κρατάμε πάντα σε ανοιχτή γραμμή. Ωραία. Να ακούσουμε και τον Μάνο Γαβριλίδη. Περιμένουμε να ακούσουμε τον Μάνο Γαβριλίδη. Έγινε μια κλήρωση, η οποία όλοι περιμέναμε. Νομίζω ότι η πληρωτήρα δεν έβγαλε αυτό που είπε πολύ, ότι δευτερόμασταν ή φοβόμασταν οι ομάδες βασικά. Και από εκεί και μετά πάντα η διοργάνωση του Κυπέλλου είναι μια διοργάνωση των εκπλήξεων, και όπως και συνέβη και τελευταία, οπότε δεν ξέρουμε. Ό,τι προκύψει στον τελικό θα είναι, νομίζω, το ότι το καλύτερο για τη διοργάνωση. Οπότε πλέον ολοκληρώσαμε και με τον κύριο Γαβριλίδη. Κρατάμε την διεξαγωγή του τελικού στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στις 11 Μαΐου. Κρατάμε το γεγονός ότι πήγε πλέον μία εβδομάδα πριν από τις 18 για τις 11 του Μάη, και πλέον κρατάμε επίσης και το πότε θα διεξαχθούν τα παιχνίδια. Περιμένουμε την σχετική επικοινωνία ανάμεσα στην Κοσμοτέ TV και στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για να οριστούν σίγουρα τα πρώτα παιχνίδια στο τριήμερο 2, 3 και 4 του Απρίλη, δηλαδή την πρώτη εβδομάδα του Απρίλη. Και ακολούθως πάμε για τις διεξαγωγές των δεύτερων παιχνιδιών στις 24 και στις 25 του Απρίλη, Μεγάλη Τετάρτη και Μεγάλη Πέμπτη. Δεν είναι η πρώτη φορά που διεξάγονται παιχνίδια τη Μεγάλη Εβδομάδα. Προδιετίας, θα θυμάστε πολύ καλά ότι είχαν διεξαχθεί την πρώτη ημιτελική στον δρόμο προς τον τελικό για τον ΠΑΟ και την κατάκτηση στο Βόλο, και την κατάκτηση και την περσινή χρονιά τότε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ευχή, πραγματικά, έχω την αίσθηση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας που έριξε τον μπαλάκι προς την αστυνομία, είναι το Ολυμπιακό Στάδιο να είναι όσο δυνατόν πιο γεμάτο γίνεται στο συγκεκριμένο ραντεβού της 11ης Μαΐου, οποιοδήποτε και αν είναι το ζευγάρι του τελικού. Πάλι, δεν ξέρω αν έχεις συμπληρώσει κάτι άλλο, νομίζω ήμασταν... Όχι, εγώ νομίζω ότι έχω πληρώσει. Ναι. Θέλω απλά με όλο το θάρρος και όλος, επειδή είναι και ο κ. Γαβρίλης εκεί, αν υπάρχει κάποια δικιά σας ερώτηση την οποία θα θέλατε να του μεταφέρουμε, γιατί δεν μιλάει συχνά πέρα από τις μέρες της εξαγωγής της κλήρωσης, και είναι ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ζει από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα ή από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα αυτό το θεσμό των εκπλήξεων, όπως τον χαρακτήρισε και ο ίδιος. Βέβαια έκανε ένα λόγο ότι άπαντες θέλανε να αποτραπεί ή να αποφευθεί ένα ζευγάρι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ στον ΙΑΕΚ ΠΑΟΚ, ένα λόγο όπως θέλετε, και όπως θα υπήρχε ούτως ή άλλως στα δύο ραντεβού στην ημιτελική φάση, ένα ζευγάρι το οποίο είναι πολύ πιθανό να βρεθεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο τελικό. Κάτι που δεν έχει επαναληφθεί ποτέ στα χρονικά του κυπέλλου. Το να είναι τρεις επόμενες χρονιές στο ίδιο ζευγάρι. Ναι. Εντάξει, η παραδόση είναι για να σπάνε, όπως λένε, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, αλλά και έχω βέβαια και την αίσθηση ότι με δεδομένο ότι και πάω που παίζουν τα πρώτα παιχνίδια στην έδρα τους, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, έτσι ώστε να βάλουν γερές βάσεις, γιατί η Λαμία βασικά κατάφερε να πετύχει αυτή την διπλή της υπέρβαση, έχοντας το πρώτο παιχνίδι στην έδρα της και με τον Παναθηναϊκό αλλά και με τον Ολυμπιακό, και το Αστέρας Τρίπολης επίσης με τη σειρά του έχει καταφέρει να ανατρέψει εις βάρος του καταστάσεις και με πιο σημαντική για αυτόν εκείνη την πρόκριση επί της Λάρισας σε ένα παιχνίδι πραγματικά διαφήμιση του ποδοσφαίρου, εκείνο το 5-3. Εγώ δεν έχω να ρωτήσω κάτι πάλι, νομίζω μας έχει καλύψει 100%. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά για την κλήρωση. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τρίπολης, πρώτο μάτς στην Τούμπα. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Λαμία, πρώτο μάτς στο Ολυμπιακό Στάδιο, επαναληπτικός στη Λαμία. Ο Αστέρας Τρίπολης έχει φτάσει μέχρι εδώ περνώντας εύκολα από έναν όμιλο με Απόλλωνα Σμύρνης, Τρίκαλα και Απόλλων Παραλιμνίου. Στην πρεμιέρα κέρδισε στην Τρίπολη τον Απόλλωνα Σμύρνης με 2-1. Κέρδισε τα Τρίκαλα στα Τρίκαλα 0-1 και την τελευταία αγωνιστική κέρδισε
στις Αίρες των Απόλλων Παραλιμνίου με 0-4. Στην επόμενη φάση ο Αστέρας Τρίπολης έχασε από τη Λάρισα με 3-2 στο LFC Αρίνα, αλλά στον επαναληπτικό κέρδισε τη Λάρισα με 5-3. Και στην προημιτελική φάση η ομάδα του Γιώργου Παράσκου έβαλε από νωρίς τις βάσεις για την πρόκριση, κερδίζοντας τον Εργοτέλη στο Πακρίτιο με 0-1 και χωρίς κανένα πρόβλημα επικράτησε των Κρητικών στην Τρίπολη με 4-1 και έτσι βρέθηκε στην ημιτελική φάση του κυπέλου. Δεν ξέρω πώς από σας απογοητεύτηκαν που δεν έβγαλε η κλήρωση την ΑΕΚ. Νομίζω πως ο ΠΑΟΚ δεν είχε κανένα πρόβλημα, είτε αντιμετώπιζε την ΑΕΚ, είτε τον Αστέρα Τρίπολης όπως θα αντιμετωπίσει, είτε τη Λαμία. Θεωρώ πως όλοι οι υπόλοιποι ήθελαν να αποφύγουν τον ΠΑΟΚ. Θα έχουμε χρόνο μέχρι να φτάσει η ώρα του κυπέλου. Άλλωστε αρχές Απριλίου θα γίνουν τα πρώτα παιχνίδια. Μέχρι τότε ο ΠΑΟΚ έχει αγώνες για το πρωτάθλημα, αρχής γενομένης από το Κυριακάτικο με τον Ατρόμητο στην Τούμπα στις 5 και 4 της Κυριακής. Όταν έρθει η ώρα του κυπέλου, ο ΠΑΟΚ μπορεί μέχρι τότε να έχει καθαρίσει και τυπικά την κατάχρηση του πρωταθλήματος. Μπορεί και όχι να χρειάζεται δηλαδή ακόμα και τότε ορισμένους βαθμούς. Το σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει ως μοναδικό στόχο όχι μόνο την παρουσία στο τελικό, αλλά και την κατάκτηση του τροπαίου για τρίτη συνεχόμενη σεζόν. Λοιπόν, ήρθε και η αγάπη, η εορτάζουσα αγάπη σήμερα. Αγάπη, χρόνια πολλά ρε εσύ. Χρόνια πολλά ρε, στέργει όλα με άδεια χέρια ήρθατε και εσύ ο Σταύρος, τι γίνεται. Την αγάπη μας. Δεν πιάνει αυτό. Τι είναι γιορτή επίσημη, τι φάση, εξήγησε μας λίγο. Παγκόσμια μέρα της γυναίκας είναι. Και η Μαριλής και η Αναστασία, ορίστε. Έχουμε και χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε. Τι άλλο δηλαδή. Την Τρίτη, γιατί η Δευτέρα είμαστε κλειστά, την Τρίτη να έρθετε με δώρα, παρακαλώ. Την Δευτέρα είμαστε κλειστά. Είμαστε κλειστά. Ωραία. Γελάς, ρε. Εντάξει, την έκανα την κλήρωση. Σας έστειλα Αστέρα. Εσύ μας έστειλες. Φυσικά, εγώ την έκανα την κλήρωση. Ωραία. Ποιος κάτσε, ασχολήθηκε τόση ώρα. Τι γίνεται, Στέργιο. Έτσι, εύκολα νομίζεις γίνονται όλα. Λοιπόν, επειδή είναι γεμάτη λίγο σήμερα η μέρα, 12.30 ναι. Είπαμε είναι ο Λουτσέσκου. Εγώ λέω να πάμε λίγο νωρίτερα στο διάλειμμα. Α, θα μας κλείσει και νωρίτερα. Δεν πήγες μέσα, θα μας κλείσει και νωρίτερα. Μα γι' αυτό μπήκα μέσα για να σε βγάλω έξω. Κατάλαβε. Ναι, ρε, γιατί. Βέβαια, κοίτα τώρα. 12.30 λένε συνήθως ένα δεκαλεπτάκι θα φάμε. Αλλά ας πάμε λίγο νωρίτερα στο διάλειμμα για να είμαστε εδώ κατά ναι. τη 12.30 που είναι να ξεκινήσει το live από τη Μεσήμβρια. Έχουμε και συνεντεύξεις μετά κανονισμένες. Γενικά θα τρέξουμε λίγο σήμερα. Γίνεται ένας χαμός. Ναι. Μαζί μας είναι Στέργιο. Ρίτσι Καζίνο. Ρίτσι Καζίνο. Σήμερα και αύριο στο θέατρο Βεργίνα, την κορυφαία σκηνή της πόλης, η παράσταση, η συναυλία, το show, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, μία στάση στα λαϊκά που αγαπήσαμε, Δημήτρης Μπάσης, Κώστας Καραφώτης. Σήμερα και αύριο οι δύο επόμενες παραστάσεις. Κλείστε γύρω στα εισιτήριά σας στα ταμεία του καζίνο, ticketservice.gr, στα καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 2172-34567. Η στοίχημα είναι μαζί μας, μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Έχει πολλά ματς σήμερα. Παίζει και η Γιουβέντους Θαρό με την Ουντινέζε. Αλλά το κυρίως πιάτο είναι φυσικά Σαββατοκύριακο. Όχι ότι δεν υπάρχουν ευκαιρίες σήμερα. Υπάρχουν ντέρμπι με μεγαλύτερο το Arsenal Manchester United. Μπείτε σε στοίχημα εύκολα από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Δείτε τις μεγάλες αποδόσεις, εκατοντάδες στοιχήματα ανά αγώνα και όλες οι επιλογές που πρέπει να έχει ένας παίκτης του στοιχήματος και όλες οι επιλογές cash out κτλ. Ένα πλήρες πακέτο από τη στοίχημα. Μαζί μας είναι και η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά Εθνικής Αντίστασης 171, σε νέα γραφεία, εντυπωσιακά και πολύ εύκολα προσβάσιμα, το πιο σημαντικό, όλη την ημέρα. Η Αναδομό προσφέρει προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου και ολόκληρου σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες που πραγματικά θα σας τα φτιάξουν όλα όπως ακριβώς πρέπει, πάντα με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Μπείτε λίγο στο αναδομό.ανακαίνιση.gr για να πάρετε μια γεύση από ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. Να δείτε όλα τα πακέτα που υπάρχουν. Είναι φοβερές οι προσφορές της Αναδομό. Και αν πάτε και από κοντά, νομίζω ότι και με τους ανθρώπους εκεί πέρα θα έχετε την ευκαιρία να κλείσετε πολύ καλά πακέτα. Πάμε στο διάλειμμα, Μάγνη, και επιστρέφουμε σιγά σιγά με Μεσήβρια και με τα υπόλοιπα. Εδώ μας έχει πολύ καλό κλίμα. Συγκλονιστικό αυτό που έχει γίνει. Τι ωραία η διάλογη. Να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στον Νίκο τον Βερβερίδη, έτσι, τον γνωστό φωτογράφο.
Το φωτογράφο του ΠΑΟΚ. Τη γνωστή γενιά Βερβερίδιδων. Σούπερμαν και Μπάτμαν. Δεν με τραβάνε στο παλατάκι πλέον, με κόβουνε για κάποιο λόγο. Θα πληρωθείτε μετά από 2 χρόνια. Το κατάλαβα προχθές. Ναι. Σε όλες τις οικομένες μισό. Θα πληρωθείτε μετά από 2 χρόνια. Να ξέρετε. Απροκάλυπτα Σταύρο σε κόβουν. Όχι, δεν θα πληρωθούν. Απλά είναι τα πράγματα. Σε αυτή τη ζωή. Ναι, να πούμε. Δεν βλέπω το δούνε. Και Λαβίν εκ των τριών, the longer one. Να πούμε όμως μπράβο στον Νίκο. Μπράβο στον Νίκο για την βράβευση. Γεγονός. Πολύ σημαντική για τον νεαρό φωτογράφο της ΠΑΟΚ. Νεαρό, ρε. 29 χρονών είναι. Νεαρός είναι για μας. Στα μάτια μας είναι πάντα ο Νικολάκης. 45 δηλαδή. 43. 43. Ωραία. Για μένα είναι νεαρός ο Νίκος. 29 δεν τώρα είναι νεαρό, αλλά οκ. Εντάξει. Μια πολύ ωραία φωτογραφία με τον Πέλκα να έχει τελειώσει το πανηγύρι και να κουβαλάει το κύπελο στα αποδυτήρια του ΆΚΑ. Πολύ στάθηκαν, βέβαια, πολύ στάθηκαν στην παντοφλίτσα του Πέλκα στα σχόλια. Έχουμε τον καλεσμένο μας. Όχι, γιατί. Γιατί μπερδεύεις τον κόσμο. 5 λεπτά. Γιατί μπερδεύεις την ηχολήπτρια μας. Μου έκανε καλά έτσι και μου λέει ναι. Την ηχολήπτησα. Ηχολήπτησα. Και το άγαλμα της ελευθερίας. Βρήθηκες άγαλμα της ελευθερίας και Νέα Δημοκρατία μαζί, μπράβο. Και Πασόκ. Και Πασόκ από πάνω με τον ήλιο. Ναι, ναι, πώς το κάνεις αυτό. Ηχολήπτησα θαύμα. Ηχολήπτησα θαύμα. Και αν έχεις και μια σκούπα, θα σου και ΣΥΡΙΖΑ καθαρίζει. Ωραία. Πες χρόνια πολλά και αυτή. Γιατί δεν την πω χρόνια πολλά. Γιατί είναι η μέρα της γυναίκας. Αγάπη, κάθε μέρα είναι η μέρα της γυναίκας. Σιγά, βρε. Της γυναίκας ο καημός, ούζε και χορός. Λέει το σύνθημα. Ωραία. Αστασία, πάμε φύγουμε. Αυτό σου κράτησε. Σου κράτησε ξεκάθαρα. Το πιο σοφό πράγμα δεν έχει υποθεί ποτέ στην ιστορία του κόσμου. Της γυναίκας ο καημός. Ναι, ναι, ναι. Είπατε χρόνια πολλά σε αυτό που πρέπει σήμερα. Που έχουμε πολύ γενέθλια. Όχι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ναι. Diego Bisesvar. Λάθος ξεκινάς, αγάπη. Όχι, Diego Bisesvar. Λάθος ξεκινάς, αγάπη. Λάθος ξεκινάς. Θα μαλώσουμε στο τέλος της εβδομάδας. Δεύτερος, Rodrigo Rey. Κάτσε λίγο. Χρόνια πολλά στον άνθρωπο. Το TEM. Στο το TEM. Ναι. Στον Diego Bisesvar, ο οποίος πραγματικά και να μην μπορεί να περπατήσει, εγώ τον θέλω στο ρόστερ. Ναι, με τελευταία ανάσα κανονικά. Τον θέλω. Φαντάζεσαι αυτή την αφάνα λευκή. Ότι μεγάλωσε και είναι λευκή. Όχι. Με τι φαντάζεσαι. Όχι. Γιατί όχι, θα μεγαλώσει. Ο άνθρωπος θα σπίσουν τα μαλλιά του. Τι όχι, ρε μαλάκες, δηλαδή θα με χαζέψει. Δεν θα σπίσουν όλα, εσύ. Μπορεί να είναι. Ο Μπίσης βάρχει άλλο γονίδιο. Φαίνεται. Ξεκάραμε, αγαπητοί. Φαίνεται. Ωραία. Λοιπόν, Ροντρίγκο Ρέι. Ροντρίγκο Ρέι δεύτερος, ωραία. Ο Ροντρίγκο Ρέι δεύτερος. Αγάπη. Πάλι δεύτερος. Σε ευθυλίζεις αυτή τη στιγμή. Για συνέχιση. Έλα, ρε, τι θέλεις. Τρίτος. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Ροντρίγκο Ρέι. Χρόνια πολλά να είναι καλά πάντα. Να χαίρεται την οικογένειά του και υγεία πάνω απ' όλα. Πολύ ωραία φωτογραφία στο Instagram με τη γυναίκα του να χορεύει η βάλς. Okay. Αυτό με τις γυναίκες πια, τέλος πάντων, θα το σχολιάσω. Α, και τι δεν σχολιάζεις. Να το χαίρεται κι αυτή, ναι. Λοιπόν, μετά. Ποιος άλλος, Γιώργος Γεωργιάδης. Γουχου, Γουχου. Δύο τελικούς μας έχει δώσει. Τρίτος στη σειρά. Η παιχτάρα αυτή. Έτσι. Ο εγκέφαλος. Και Στέργιο. Για μένα πρώτος στη σειρά, παιδιά, είναι ο τιτανοτεράστιος Άγγελος Αναστασιάδης. Χρόνια πολλά στον Ομοσπονδιακό Τεχνικό. Και πολυνίκη προπονητή του ΠΑΟ. Και κυπελούχο Ελλάδος. Χρόνια πολλά στον άνθρωπο να μείνει 10 χρόνια στην Εθνική. 15. Υγεία να έχει και αυτός και η σύζυγός του. Ναι. Περάσανε πολλά. Γεροί να είναι. Και όπτι καλύτερο στην Εθνική. Ο Γεωργιάδης βέβαια και ο Άγγελος έχουν την ίδια μέρα γενέθλια, είναι λίγο ένα θεματάκι. Εντάξει, περάσαν οι σχέσεις τους από 1000 μίλια κύματα. Έτσι είναι σταυρό για έντονες προσωπικότητες, ναι, θα σου πει κάποιος από την Αηδία. Ναι, αλλά, έτσι είναι. Αλλά πρόσεξε με, τι, έχει γίνει κολοτούμπα μυθική, όπου ο Γουχού σαν προπονητής των τρικάλων παίρνει βοηθό τον ανεψιό του Άγγελου, τον Αλεξιάδη, τον, ναι. Και ξαφνικά εκεί όλα καλά μετά. Και συμβαίνουν αυτά στη ζωή. Συμβαίνουν αυτά στη ζωή. Όντως, yeah. Δεν διαφωνώ, δεν ειρωνεύομαι. Μην παρεξηγηθώ. Καλός προπονητής και καλό παιδί ο Αλέξης. Καλά διευκρινίζεις. Δεν πήγε ρε μου χαριστικά. Όχι. Έχει δείξει ένα έργο και... Ναι, εκεί είναι η μαγιά του Γουχού που λέει ότι εγώ δεν σκέφτομαι τι... Ναι, και η μαγιά του Γουχού, εντάξει. Ναι, και παίρνω έναν άνθρωπο για να μου κάνει τη δουλειά. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι, τι κάνει, τι γίνεται. Και στις δουλειές έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Ποιος θα μας κάνει τη δουλειά. Μπράβο, Σταύρο. Να πούμε βασικά γιατί περίμενε ο κόσμος προφανώς. Ο Λουτσέσκου πάει για πιο αργά. Λόγω στάσης εργασίας της ΕΣΥΕΑ. Γιατί? Γιατί παγκόσμια μέρα της γυναίκας. Στάσης εργασίας. Δηλαδή, παιδιά, εκεί στον κλάδο της δημοσιογραφίας,
Ξέρουμε ότι έχουμε τεμπέληδες αρκετούς, αλλά. Ναι. Τέλος πάντων, δεν είναι ανάγκη να κάνουμε στάση εργασίας για την ημέρα της γυναίκας. Και την ημέρα του άντρα, παιδιά, όταν έρθει. Την ημέρα του άντρα να κάνουμε μα είναι, την ημέρα του παιδιού, του παππού, της γιαγιάς να κάνουμε στάση εργασίας γενικότερα. Έχουμε τον καλεσμένο μας. Έχουμε τον καλεσμένο μας, έναν εξαιρετικό επαγγελματία όλα αυτά τα χρόνια σε πολύ υψηλό επίπεδο, σε όλες τις μεγάλες ομάδες της χώρας. Σήμερα, και όχι μόνο της χώρας, και εξωτερικό. Σήμερα στις εθνικές ομάδες, βοηθός του Γκούμα στην Εθνική Νέων και κατάλληλος άνθρωπος για να μας πει για όλα όσα θέλουμε να μάθουμε πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί κακά τα ψέματα είναι εντυπωσιακό για έναν σύλλογο να έχει 8 βασικούς παίκτες στην Εθνική Ομάδα Νέων. Είναι μαζί μας ο Νίκος ο Καρίδας. Νίκο, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω που βρίσκεσαι. Καλησπέρα, μόλις έχω φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Ωραία, ωραία. Άρα λοιπόν, ήρθες εδώ στα μέρη σου. Πώς είσαι βασικά? Τώρα γυρίσαμε από κάτι παιχνίδια προετοιμασίας, γιατί θα φύγουμε το Μάρτιο στο Elite Round που γίνεται στην Αγγλία. Κάναμε κάποια τεστ εκεί πέρα και με τους ποδοσφαιριστές. Παίξαμε με την Εθνική Κύπρου, την αντίστοιχη ηλικία. Είχαμε μία ήττα, μία ισοπαλία. Μαθαίνουμε από τα παιχνίδια και προσπαθούμε να παρουσιαστούμε καλύτεροι όταν θα πρέπει. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο όμιλο που έχει να παίξει η Εθνική, εντάξει. Είναι Αγγλία, νομίζω, Τσεχία. Αγγλία, Δανία και Τσεχία. Μιλάμε για τρεις σχολές πολύ ισχυρές αυτές τις ηλικίες. Ναι, αλλά ο Έλληνας νομίζω ότι είναι για τα δύσκολα και το καλό είναι ότι έχουμε φοβερή εμπιστοσύνη στα παιδιά σε αυτή τη φουρνιά, γιατί πραγματικά είναι ποιοτικοί ποδοσφαιριστές και το έχουμε πει και εγώ όσες φορές έχω μιλήσει και ο Γιάννης ο Γκούμας, ότι αυτά τα παιδιά θα πρέπει να τα προσέξουμε ιδιαίτερα. Εγώ θα σταθώ στην ιδιομορφία που υπάρχει, γιατί κακά τα ψέματα δεν το έχουμε ξαναζήσει ποτέ αυτό. Στο πρόσφατο φιλικό με την Κύπρο είδαμε 8 βασικούς παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν είναι κάπως δύσκολο για εσάς να το διαχειριστείτε αυτό? Γιατί κακά τα ψέματα τώρα, άμα είμαι εγώ τρίτος και το παρακολουθώ αυτό το πράγμα, θα πω τι γίνεται με παιδιά εκεί πέρα. Έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, λογικό είναι να το πει κάποιος αυτό, αλλά το ζήτημα είναι ότι να μην ξεχνάμε ότι αυτή η ομάδα είναι πρώτη στο πρωτάθλημα της K20, με μεγάλη διαφορά. Έχει πραγματικά ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και λογικά ένα μεγάλο κομμάτι της ομάδας απαρτίζεται από αυτούς τους παίχτες. Νομίζω ότι ο κάθε προπονητής θέλει να έχει ό,τι καλύτερο υπάρχει και στην προκειμένη στιγμή, στη συγκεκριμένη συγκυρία, θα έλεγα ότι αυτά τα παιδιά είναι από τους καλύτερους που υπάρχουν. Εγώ δεν αφήσω, επειδή τα έχω δει τα παιδιά. Απλά είναι καμιά φορά το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει μια εθνική ομάδα είναι και το κομμάτι των ισορροπιών, κατά τα ψέματα. Και στην Ελλάδα το έχουμε έντονα αυτό. Προφανώς είναι τέτοια η ποιότητά τους που δεν σας απασχολεί αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι? Θα έλεγα ότι ίσως είναι το τελευταίο που κοιτάζουμε, γιατί όπως σας είπα και πριν, είναι σημαντικό η ομάδα να πετυχαίνει τους στόχους, να έχει τα κατάλληλα εργαλεία και να πετυχαίνει τους στόχους. Φυσικά και υπάρχουν καλοί ποδοσφαιριστές, φυσικά και υπάρχουν αναπτυσσόμενοι ποδοσφαιριστές, δεν αποκλείονται αυτοί. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές και από τον Ατρόμητο, υπάρχουν ποδοσφαιριστές και από την Τρίπολη. Όποια παιδιά αυτή τη στιγμή ξεχωρίζουν στο πρωτάθλημα απαρτίζουν την εθνική ομάδα. Νομίζω ότι ο Γιάννης ο Γκούμας είναι δικαιότατος και κάνει τις επιλογές του όπως πρέπει να τις κάνει. Ωραία. Αφήνουμε αυτό το κομμάτι και εμένα ο μεγαλύτερος προβληματισμός μου όσον αφορά σε αυτές τις ηλικίες είναι η μετάβασή τους από το ποδόσφαιρο ακαδημιών, παύλα K19, K16, τέλος πάντων όλα αυτά που παίζουν, η μετάβαση στο ανδρικό ποδόσφαιρο. Τόσο καιρό λέμε ότι πρέπει να γίνει πρωτάθλημα β' ομάδων σε επαγγελματικό επίπεδο, δηλαδή στη Football League, να φιλοξενηθούν. Κάπου πήρε ταυτί μου ότι όντως υπάρχει ένα σχέδιο, μια μελέτη για να συμβεί αυτό. Έχεις ακούσει κάτι εσύ? Έχω ακούσει ότι έχει γίνει μια συζήτηση, αλλά δεν ξέρω που έχει καταλήξει. Νομίζω όμως ότι είναι κάτι που θα βοηθήσει. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα κενό
από την ηλικία των 18 μέχρι των 21, 22 χρόνων, εγώ αυτό έχω παρατηρήσει, που τα παιδιά πραγματικά νομίζω ότι είναι στο φόρτε της απόδοσής τους σε αυτή την ηλικία και βλέπω ένα δισταγμό στο να δούμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές να παίζουν και στις πρώτες ομάδες. Δεν θα ξεχάσω τον Κυριάκο τον Παπαδόπουλο στον Ολυμπιακό που ήρθε σε ηλικία 15 χρονών. Θα μπορούσε να είχε παίξει και νωρίτερα σε αγώνες Champions League. Ήταν ένα παιδί που φαινόταν ότι αν έπαιρνε την ευκαιρία θα την έπιανε. Αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε άλλο παιδί, αρκεί να υπάρχει εμπιστοσύνη και να ξέρουμε τι ακριβώς θέλουμε από αυτά τα παιδιά. Γιατί νομίζω ότι σε ένα σύνολο έμπειρων ποδοσφαιριστών, εάν περάσουν ένα ή δύο παιδιά μέσα στις ομάδες, δεν θα δημιουργηθεί τόσο μεγάλο πρόβλημα, γιατί θα έχουν τη φρεσκάδα, θα έχουν τις ικανότητες, την εμπειρία θα τη δίνουν οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές και μέσα από αυτό θα μάθουν και αυτοί και θα ολοκληρωθούν. Mm-hmm. Αυτό είναι το σκεπτικό. Νομίζω ότι χρειάζεται τόλμη, νομίζω ότι χρειάζεται αποφασιστικότητα, γιατί έχουμε τη δυνατότητα και οι προπονητές όλοι να διακρίνουμε κάποια παιδιά που έχουν προοπτικές στο ποδόσφαιρο από αυτή την ηλικία που είναι και πιο ξεκάθαρο. Έχεις ζήσει πάρα πολλές γενιές ποδοσφαιριστών, κακά τα ψέματα. Και είσαι ο κατάλληλος, νομίζω, για να μας δώσεις μία εικόνα και εμάς και το ακροατήριό μας για το πώς εξελίσσονται τα παιδιά ποδοσφαιρικά, εννοώντας τι. Πριν 10-15 χρόνια αλλιώς έφταναν σε επίπεδο K19, αλλιώς ήταν το σώμα τους, αδιαφορετική ήταν η αθλητική υποδομή τους. Ωραία. Πλέον είναι πιο ολοκληρωμένα τα παιδιά όταν φτάνουν σε αυτό το φράγμα των 19 ετών. Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι και μιλάω για το μεγαλύτερο ποσοστό. Θεωρώ ότι η εξέλιξη δεν ήταν ανάλογη με το ταλέντο των ποδοσφαιριστών, η εξέλιξη ενώ της προπονητικής, γιατί στερηθήκαμε κάποια πράγματα που ήταν που οι παλιότεροι ποδοσφαιριστές τα μαθαίνανε στις σαλάνες. Σήμερα ό,τι και να γίνει, και βλέπω και εγώ στους χώρους των ακαδημιών που κινούμε, ότι ακόμη και σε ηλικία 8 και 9 χρονών προσπαθούν να κάνουν, για παράδειγμα, τακτική, προσπαθούν, ξέρω εγώ, να παίξουν με μία, με δύο επαφές, ενώ παλιότερα οι ποδοσφαιριστές μέσα στις σαλάνες παίρνανε μία μπάλα και παίρνανε από την άμυνα την μπάλα και τελειώνανε την επίθεση. Αυτό ήταν ένα στοιχείο που τους έδινε μία μορφή, μία πτυχή του ταλέντους, την προσωπικότητα, την ικανότητα, τις τεχνικές ικανότητες να το κάνει. Σήμερα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, έχει βελτιωθεί βέβαια η προπόνηση, αλλά νομίζω ότι παλιότερα οι ποδοσφαιριστές ήταν πιο σκληραγωγημένοι, ήταν πιο δυνατοί και σήμερα είναι ίσως και λόγω κουλτούρας πιο μαλακά τα παιδιά και σε προπόνηση και γενικά σε νοοτροπία. Μου είπε ένας φίλος μια φορά ότι οι τραυματισμοί έχουν αλλάξει πλέον και είναι πολύ πιο σκληροί για τους παίκτες, γιατί δεν γαρουχήθηκαν αθλητικά στις σαλάνες. Ότι αλλιώς όταν χτιζόταν το κορμί τους, είχε άλλες αντοχές είχε όταν παίζαν στις σαλάνες και άλλες αντοχές έχει τώρα που ουσιαστικά μπαίνουν σε μια διαδικασία πιο επαγγελματική εισαγωγικά από μικρά παιδιά. Δεν είμαι μακριά από αυτή τη σκέψη και το έχω συζητήσει πολλές φορές και με γονείς. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, υπάρχουν ηλικίες, κατά ηλικίες τμήματα, τα οποία μέσα στη βδομάδα μπορεί να δουλέψουν 2-3 φορές, να παίξουν ένα αγώνα το Σαββάτο, και έχω πει πάρα πολλές φορές σε γονείς ότι αυτές οι 2-3 φορές που μπορεί να είναι 4,5 ώρες την εβδομάδα δεν μπορούν να αντικαταστήσουν σε καμία περίπτωση τα παλιότερα χρόνια που τα παιδιά φεύγανε από το σχολείο και κατεβαίνανε στις σαλάνες και τελειώνανε βράδυ. Εκεί που λειτουργούσαν με τη συνείδησή τους, σταματούσαν όταν πραγματικά κουράζονταν, ξεκουράζονταν, ξαναμπαίνανε μέσα. Σήμερα η προπονητική δίνει χρόνους επιβάρυνσης, δίνει χρόνους διαλυμάτων. Δεν είναι όμως όλοι οι οργανισμοί το ίδιο και έτσι χάνουμε το ατομικό στοιχείο.
που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Εγώ θυμάμαι, παραδείγματος χάρη Πιτσιρικάς, δεν θυμάμαι τη λέξη χιαστός. Δεν τη θυμάμαι. Το ότι έχουν αυξηθεί οι τραυματισμοί έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Και για μένα, ας πούμε, είναι και ένα σημαντικό κομμάτι η δύναμη, την οποία παλιότερα δεν την... όχι, δεν θα πω ότι δεν τη δίναμε σημασία, δεν δίναμε σημασία τόσο πολύ στο σώμα. Αλλά θυμάμαι και εγώ προσωπικά, πιτσιρικάς, έχω σηκώσει εκείνη την μεταλλική μπάρα, τη σιδερένια μπάρα με κάτι ασβεστόλιθο στην άκρη, χωρίς να έχω πάθει τίποτα. Και γενικά βλέπω ότι υπάρχει μία προσοχή, μία διστακτικότητα και από το... και προτιμάμε από το κάτι το καθόλου. Αυτό είναι για μένα πρόβλημα. Νομίζω ότι όλοι οι ειδικοί, όλοι οι επιστήμονες του χώρου θα πρέπει να ασχοληθούν και με αυτό το κομμάτι, γιατί βλέπουμε ότι και σε σχέση με την Ευρώπη οι αθλητές οι δικοί μας υστερούν πολύ σε κομμάτι δύναμη. Τραυματισμοί βγαίνουν ίσως και πολλές φορές επειδή προσέχουμε παραπάνω από όσο πρέπει, σε αντίθεση με το παρελθόν που σας λέω ήταν οδηγός πάντοτε το σώμα, ήταν οδηγός ο ίδιος ο αθλητής. Αυτό που μπορούσε να κάνει το έκανε, αυτό που δεν μπορούσε να κάνει δεν το έκανε. Σήμερα πολλές φορές μπορεί να καταπιέσουμε και έναν αθλητή να κάνει κάτι που δεν μπορεί να κάνει. Είναι πολλοί οι λόγοι, είναι πάρα πολλοί οι λόγοι και το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει και οι ταχύτητες έχουν αλλάξει και τα γήπεδα έχουν αλλάξει. Δηλαδή σήμερα βλέπουμε πλαστικά γήπεδα, παλιότερα υπήρχαν τα ξερά γήπεδα. Δεν θα ξεχάσω κάποια στιγμή ότι στην προπονητική συμβουλεύανε ότι θα πρέπει να γίνεται μία φορά προπόνηση στο σκληρό γήπεδο για να αναπτύσσεται καλύτερα η ταχυδύναμη, γιατί το χορτάρι απορροφάει τις ελαστικές δυνάμεις και έτσι δεν έχουμε ταχυδυναμικούς παίχτες κλπ. Έχουν διαφοροποιηθεί πάρα πολλά πράγματα. Εδώ έχουν διαφοροποιηθεί οι ώρες προπόνησης. Εγώ θυμάμαι ξυπνούσαμε 7 η ώρα για να πάμε να προπονηθούμε και τώρα αυτό απαγορεύεται. πολλά αλλάζουν. Πολλά. Νίκο, πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Ήταν η κατατοπιστική κουβέντα για να καταλαβαίνει λίγο και ο κόσμος που πάμε και που βαδίζουμε ποδοσφαιρικά. Καλή δύναμη να έχετε στην προσπάθεια που θα γίνει η Εθνική Νέων σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο, αλλά όντως τα παιδιά έχουν απίστευτο ταλέντο και το είδαμε και στο πρόσφατο Tottenham PAOK, όπου στάθηκε η ομάδα του Παύλου Γκαρσία πάρα πολύ καλά απέναντι σε μια top ακαδημία. Καλή δύναμη, καλή έμπνευση και λίγη τύχη για να τα πάτε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ήταν ο Νίκος Καρίδας, από τους κορυφαίους επαγγελματίες γυμναστές ποδοσφαίρου, με παρουσία σε Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Άρη, νομίζω και Παναθηναϊκό. με τον Μπόλωνη, στο Κατάρ ήταν ο Μπόλωνη. Στην Ουκρανία. Στη Ρουμανία έχει δουλέψει επίσης. Ναι. Μιλάμε για έναν άνθρωπο με παραστάσεις που θα μπορούσε να γράψει εγκυκλοπαίδεια γύρω από το ποδόσφαιρο και τις προσωπικότητες που έχει συναντήσει και έχει κατευθύνει. Εμείς από την πλευρά μας φτάσαμε στο διάλειμμα στις 1. Για να πούμε πάντως να έχει και ο κόσμος μια εικόνα, όσοι δεν διάβασαν από χθες το βράδυ το ΠΑΟΚ 24. Αυτοί οι 8 παίκτες ήταν καταρχήν η τετράδα, ήταν η τετράδα της ΚΑΠΑ 19 στο χθεσινό φιλικό της Εθνικής με την Κύπρο, δηλαδή Λίρατζη, Τσαούσης, Μιχαηλίδης και Διαμαντής ήταν η τετράδα της άμυνας και ήταν βασική ακόμα η Γκαργκαλατζίδης, Τσιγκάρας, Γαϊτανίδης και Δούμτσης. Ενώ από τον πάγκο ξεκίνησε ο Μελιόπουλος, που όπως όλα δείχνουν το καλοκαίρι θα αφήσει την Ξάνθη και θα έρθει στον ΠΑΟΚ. Μεγάλη υπόθεση για μια ομάδα να έχει 8 παίκτες στη βασική ενδεκάδα μιας εθνικής. Και νομίζω, αγάπη, ότι αν είχε μια αγγλική ομάδα, αγγλική για παράδειγμα, την τετράδα της ΚΑΠΑ 19 στην Εθνική Αγγλία στην αντίστοιχη, νομίζω θα είχαν κάνει ήδη το πλάνο για το πώς αυτοί οι τέσσερις σε 1 ή 2 χρόνια θα ήταν η τετράδα της κανονικής ομάδας. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε. Έχει προκύψει ένα θέμα με τον Λουτσέσκο το πρωί. Έχει γραφτεί στην Τουρκία ότι έχει κάνει μια συγκεκριμένη δήλωση για την Πεσίκτα, θα το πούμε μετά. Αλλά προφανώς δεν υπάρχει αυτό που αναφέρεται εκεί. Περιμένουμε να δούμε και νεότερα την προπόνηση. Έχουμε διάφορα θέματα. Έχουμε και ένα δημοσίευμα ακόμα για το Ζαμπά, Πορτογαλία αυτή τη φορά.
Οπότε θα πάμε στο δεύτερο μας διάλειμμα να επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα. Μαζί μας την πρώτη ώρα, όπως κάθε μέρα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Σήμερα και αύριο οι επόμενες παραστάσεις του Δημήτρη Μπάση και του Κώστα Καραφώτη, ένα άκρος λαϊκό δίδυμο που νομίζω είναι εγγύηση ότι θα περάσετε τέλεια στο θέατρο Βεργίνα. Εισιτήρια από το καζίνο όλο το 24ωρο, καταστήματα public, ωράριο καταστημάτων, 24 ώρες από το ticketservice.gr και τηλεφωνικά στο 217-234-567. Είναι προαιρετική η είσοδος στο Regency Casino Θεσσαλονίκη πριν ή μετά την παράσταση. Πρέπει να έχετε απλά συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Δεν υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό εισιτήριο εισόδου. Δεν υπάρχει κάποιο όριο ηλικίας αν θέλετε απλά να πάτε να απολαύσετε τον Δημήτρη Μπάση και τον Κώστα Καραφώτη. Μαζί μας είναι η Ένα Δωμό, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά Εθνικής Αντίστασης 171, στον πρώτο όροφο, σε νέα γραφεία που είναι πολύ εύκολα προσβάσιμα όλη την ημέρα. Μεταξύ άλλων, η Ένα Δωμό φροντίζει για την ανακαίνιση του μπάνιου σας και θα αναβαθμίσει τη ζωή σας. Προτείνει χρώματα στους αρμούς για να δώσετε ένταση σε ένα απλό πλακάκι. Το design δεν κοστίζει και οι άνθρωποι της Ένα Δωμό είναι οι κατάλληλοι για να τους εμπιστευτείτε. Υπάρχουν προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση ολόκληρου του σπιτιού, αλλά και καθενός χώρου ξεχωριστά. Μπείτε λίγο στο nadomopanolakenis.gr για να πάρετε μια γεύση από τις προσφορές και τα πακέτα που υπάρχουν ή περάστε καλύτερα από εκεί μια βόλτα για να σας τα πούν καλύτερα και οι άνθρωποι της Αναδομό και στοίχημα.gr. Ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24 είναι εδώ μαζί μας. Σήμερα έχει Juventus Udinese στις 9.30. Ενδιαφέρον μάτς θεωρώ, αν και η Juventus το έχει καθαρίσει το πρωτάθλημα και φέτος. 1.42 ο άσος της Juve, 4.60 το Χ, 8.30 το διπλό. Έχει, είπαμε, ευκαιρίες και σήμερα. Είναι μια καλή μέρα για ζέσταμα εν ώψη των εκατοντάδων αγώνων με εκατοντάδες επιλογές ανά αγώνα που θα έχουμε το Σαββατοκύριακο με πολύ σπουδαία παιχνίδια σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, όλες οι επιλογές cash out, ειδικά στοιχήματα όσα θέλετε, κίτρινες, κόκκινες, corner, scorer, συνδυαστικά στοιχήματα, πραγματικά κάθε επιλογή είναι διαθέσιμη και 24ωρη τεχνική υποστήριξη για μέλη και μη μέλη της Στοίχημαν με live chat μέσω email. Υπάρχει το παιχνίδι το σερί που συνεχίζεται, κατεβάσετε το δωρεάν είτε έχετε κινητό Android είτε κινητό iOS και διεκδικήστε με ικανότητα και τύχη και σωστές προβλέψεις μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα και υπάρχει το online καζίνο της Στοίχημαν. Όλα αυτά που σας είπα εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια και με δυνατότητα να κερδίσετε πολλά κέρδη μπαίνοντας γρήγορα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ μας επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24. Έχουμε ακόμα μία συνέντευξη. Περιμένουμε και τον Ράσβαν Λουτσέσκου. Πρέπει να καταγράψουμε πρώτα απ' όλα ότι μια δήλωση του Λουτσέσκου στην Τουρκία ότι έχει το μυαλό του στον ΠΑΟΚ, αλλά θα δει το καλοκαίρι τι θα κάνει. Επειδή ξέρουμε τον Λουτσέσκου, δεν έγινε ποτέ. Κάτι τέτοιο μας ενημερώνει και πάει ΠΑΟΚ. Ότι συμβαίνει γενικά στην Τουρκία τα ΜΜΕ είναι 20 φορές χειρότερα από τα δικά μας. Όσο τραγικό για να ακούγεται αυτό, γιατί τα δικά μας δεν είναι και τα καλύτερα δυνατά. Να σας έκλεισε λίγο τον εξαιρισμό. Είναι αυτό που έλεγες χθες, Σταυρό, για το ΠΑΟΚ 24, ότι αν δεν φιλοξενηθεί κάτι, ναι, δεν έχει δώσει αλήθειες. Δηλαδή, πολλοί έσπευσαν με τα χαράς να παράγουν το όλο θέμα, ναι, που μεταφέρθηκε στους Τούρκους δημοσιογράφους, υποτίθεται σαν δική του δήλωση. Σαν συνομιλία του Λουτσέσκου με τον πρόεδρο της Μπεσίκτας, τον Φικρέτ Ορμάν. Άλλο που δεν θέλανε ορισμένοι δικοί μας. Με συνοπτικές διαδικασίες. Ανέβηκε, ενώ ξέρουμε ότι δεν τα λέει αυτά ο Λουτσέσκου. Δεν πρόκειται να τα πει αυτό πέρα, να τα πει αυτά τα πράγματα. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Πάω Ατρόμητο στην Κυριακή. Τι ώρα παίζουμε? 5:15. Σοκ πρώτη εδώ. Αποκάλυψη, ναι, σοκ. Καλή ώρα, καλή ώρα. Λοιπόν, ενημερωθήκαμε το πρωί ότι έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια για τις θύρες 5 και 6 και για την οικογενειακή κερκίδα. Ναι, αναμένεται μια γεμάτη τούμπα. Πολύ, ναι, ευχάριστο. Πολύ ευχάριστο. Είναι κάτι που το παρατήρησε ο Αντώνης Τσακαλιάς και μου το είπε χθες και έχει δίκιο. Είναι το μοναδικό παιχνίδι της τούμπας μέσα στο Μάρτιο. Ναι. Όπως θέλει να δει ΠΑΟΚ λοιπόν. Α, ναι, γιατί είναι δύο εκτός και η διακοπή. Και σωστό. Το κύπελλο είναι, ναι, Απρίλιο. Είναι η πρώτη εβδομάδα του Απριλίου. Δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι στην Τούμπα, παιδιά. Αν θέλετε να μην πάθετε στέρηση ΠΑΟΚ, τσακιστείτε πάντως στο γήπεδο στις 5 και 30 την Κυριακή. Τσακιστείτε, πέφσατε. Ναι. Πέφσατε, ναι, ήταν λίγο αντιραδιοφωνικό. Τσακιστείτε να πάτε. Ενώ το πέφσατε, δική σου, να ακουστεί από σένα είναι. Πέφσατε, τι πέφσατε. Δεν θα το έλεγε ποτέ, πιστεύω. Ποτέ, ποτέ. Πάμε ξανά. Τσακιστείτε να πάτε. Δεν έχει πολλά εισιτήρια. Δεν έμειναν και πολλά, ναι.
Και άμα είναι να πληρώσει το 30, το 40 και στη 2 και στη 3 και στην 1. Και να βρούμε κανένα τάφο. Και να βρούμε κανένα τάφο που λέει και ο Θανάσης Κατσαρής. Εδώ λοιπόν ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ομάδα του Ατρομήτου. Το ρεπορτάζ του Ατρομήτου έχει και αυτό θεματάκια. Δεν παίζει ο Μέγερη. Σημαντική παράμετρος για την ομάδα του Ατρομήτου. Ένας πολύ καλός θεματοφύλακας που κάνει εξαιρετική σεζόν. Ο Μουγιακίτης είναι εκτός. Ο Μουγιακίτης είναι κακό για μας που είναι εκτός. Τι γίνεται σε αυτό το κτίριο, συμβαίνει κάτι. Από κάτω κάνουν πρόβα. Πραγματικά δηλαδή. Ναι, τι να κάνουμε. Ναι. Ο Ουγκρά είναι εκτός. Ο Ουγκρά είναι εκτός και ο Ρισβάνης δεν μπόρεσε να βγάλει τις προπονήσεις. Έμεινε εκτός με δεδομένο ότι και ο Χατσαΐας με τον Κουλούρη για τον γνωστό λόγο δεν αγωνίζεται, ο Άρτα δεν αγωνίζεται γενικά. Τέσσερα πάνω παιδιά, τέσσερα πάνω στο ΠΑΟΚ 24. Τέσσερα πάνω, επαναλαμβάνω. Πάει για μία ενδεκάδα τέλος πάντων με ένα δίδυμο στο κέντρο άμυνας με Στρούγκη Καρασαλίδη. Mm-hmm. Δεν έχει άλλους. Λογικά στα μπακ θα έχει ή Κυβρακίδη Σάκητς δεξιά-αριστερά ή Σάκητς Κατράνη δεξιά-αριστερά. Μάτσον που σου λάζει σίγουρα στον άξονα. Μπρούνο ενσυκουλού στις πλευρές. Δεκάρι θα δούμε. Και στην κορυφή ο Κοτσόπουλος, δεν έχει μείνει άλλος. Αυτή θα είναι η ενδεκάδα του Ατρομήτου, ο οποίος βέβαια δεν είναι ομάδα που μπορείς να διαφορήσεις, να μπεις χαλαρά. Μπες δυνατά, πάρ' το παιχνίδι. Ακόμα και την ενδεκάδα που είπες, σαφώς έχει ποιότητα. Ενδεχομένως να μην έχει ομοιογένεια. Αλλά... Γιατί να μην έχει ομοιογένεια. Μόνο στο κέντρο άμυνας δεν έχουν παίξει πολλά παιχνίδια. Όλοι οι άλλοι έχουν παίξει. Αλλά ποιότητα δεν λείπει. Ομοιογένεια γιατί δεν μην έχουν αισθητή. Μπουσουλάζει, μάζω ότι είναι βασική. Η πλάγη είναι βασική. Το 10 θα δούμε ποιος θα είναι. Μόνο... Στο 9. Στο 9 δεν είναι και θέμα συνοχής. Είναι. Εντάξει. Άλλου είναι τα θέματα που πρέπει να συγχρονίζονται οι ομάδες. Από την πλευρά δικιά μας τα γνωστά προβλήματα. Ο Λιμνιός έκανε αγάπη. Έκανε χθες ένα κομμάτι και μετά πήγε πιο συντηρητικά. Σήμερα έκανε. Σήμερα περιμένουμε. Στις 11 ήταν η προπόνηση. Λογικά σε λιγάκι θα. Τελείωσε η προπόνηση. Ναι. Ναι. Θα έχουμε και ενημέρωση για το Λιμνιό. Αλλά νομίζω ότι ισχύει αυτό που είπες και χθες. Ότι είναι καλά, απλά το πάει πιο συντηρητικά για να μην έχει κάποιο θέμα αυτές τις μέρες. Δηλαδή από σήμερα, αύριο σιγά σιγά να προπονηθεί και να παίξει. Υπάρχει δήλωση του Γιώργου Παράσκου στο ΠΑΟΚ 24 για την κλήρωση του Αστέρα Τρίπολης με τον ΠΑΟΚ. Τη δήλωση που έκανε στο site της Τρίπολης, να υποθέσω. Ή μίλησε σε εμάς. Σε εμάς δεν μίλησε, είπα. Υπάρχει στο ΠΑΟΚ 24 δήλωση του Γιώργου Παράσκου. Γιατί να μιλήσει σε εμάς ο Παράσκου, είναι λίγο δύσκολα. Ναι. Ειλικρινής, ο έμπειρος Έλληνας τεχνικός, είπε θα θέλαμε να αποφύγουμε τον ΠΑΟΚ. Εγώ λέω ότι το αίτημα Μποροβίλου για ξένους διαιτητές στο μυαλό του είχε την κλήρωση ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης. Έτσι λέω εγώ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι θέλαμε να αποφύγουμε τον ΠΑΟΚ, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό. Μέχρι τους αγώνες της ημιτελικής φάσης πιστεύω ότι θα έχουμε όλους τους παίκτες στη διάθεσή μας. Ο Λιμνιός έκανε κανονικά προπόνηση. Ναι, επειδή στο ποδόσφαιρο όλα μπορούν να συμβούν, πιστεύω ότι μπορούμε να πάρουμε την πρόκριση και να πάμε εμείς στον τελικό. Ίσως ακούγεται αισιόδοξο αυτό που λέω, αλλά εγώ το πιστεύω. Θεωρώ ότι είναι θετικό πως το πρώτο παιχνίδι θα γίνει εκτός έδρας. Αν μπορέσουμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα στην έδρα του ΠΑΟΚ, στην έδρα μας θα έχουμε τρόπους για να πάρουμε την πρόκριση, είπε ο Γιώργος Παράσκος στην δήλωσή του. Επειδή πιάσαμε λίγο τα ποδοσφαιρικά, υπάρχει και στην Πορτογαλία σήμερα ένα δημοσίευμα για το Ζαμπά. Για ενδιαφέρον της Πόρτο μιλάει το δημοσίευμα, είναι της Ρέκορ το κείμενο και μάλιστα το συνδέουν και με την περίπτωση του Ολιβέιρα που είναι στον ΠΑΟΚ, ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο είδους ανταλλαγή το καλοκαίρι και ένα από τα έμψυχα ανταλλάγματα που θα δώσει ο ΠΑΟΚ είναι ένα Ζαμπά. Ότι τον παρακολουθούν γενικά οι Πορτογάλοι. Γιατί έχουν. Εμείς θα δώσουμε έψυχο. Ναι, λένε αυτοί ότι ο ΠΑΟΚ θα δώσει τον Ζαμπά για να κρατήσει τον Ολιβέιρα. Δεν τα έχουν μάθει καλά. Ναι, λένε οι Πορτογάλοι. Ναι. Και γενικά βγαίνει αυτό από εκεί. Σήμερα αρκετά δημοσιεύματα. Αλλά εντάξει, λέγαμε και χθες για τον Ζαμπά ότι γενικά υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα. Εσύ εντάξει, είναι λογικό να είναι εδώ περισσότερο. Είναι λογικό να υπάρχει σε λίστες πολλών ομάδων, να μην πω όλες, σαν όνομα. Τώρα που κάθε εξάωρο βγαίνει, στην αρχή ήταν η. Ποια ήταν η πρώτη ομάδα? Για τον Ζαμπά. Ναι. Είχε από Άντερλεχτ. Η Άντερλεχτ. Εχθές βγήκε η Μπορούσια Ντόρτμουντ, σήμερα η Πόρτο. Οκ, okay. Δημοσιεύματα είναι. Καλά, προφανώς. Μπορεί άλλα να έχουν δώσει αλήθειες, μπορεί άλλα να μην έχουν καμία δόση αλήθειας. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν αγχώνεται. Έχει το πάνω χέρι για οτιδήποτε αποφασίσει.
Ναι, προφανώς. Και δεν φαίνεται να υπάρχει και τόσο. Μάλλον δεν φαίνεται να υπάρχουν καθόλου τάσεις φυγής από το Ζαμπά. Ξέρει και ο ίδιος ότι ο χρόνος είναι σύμμαχός του. Μας το είπε προχθές και ο εκπρόσωπός του ότι το, αυτό που θέλει πρώτη φάση είναι να καθιερωθεί εδώ και μετά να κάνει το επόμενο βήμα. Οπότε από το Ζαμπά ξεκάθαρα δεν υπάρχει διάθεση να ψαχτεί τώρα για κάτι. Εντάξει, αυτό θα ξαναπώ. Μην παίρνετε τις μετρητής ό,τι δημοσίευμα γράφεται. Καλά, εννοείται. Μην σημειώνουμε τι γράφεται στον τύπο έξω, αλλά από εκεί πέρα το αν ισχύει ή όχι κάτι θα το δούμε στην πορεία. Πιθανή δεκάδα για το ΠΑΟΚ Ατρόμητος νομίζω εγώ ότι είναι με τον Πασχαλάκη κάτω από τα δοκάρια, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Βιερίνη, οι τέσσερις πίσω, Ολιβέιρα, Μαουρίτσιο στον άξονα, στο 10 ο Μπίσε, δεξιά, Λιμιός, αριστερά, Ερίκη και στην κορυφή ο Ακπόμ. Και το πλάν B είναι ο Σβιντέσκι να μπει στη διάρκεια του αγώνα, στη μεσοεπιθετική γραμμή που υπάρχει κενό. Τώρα θα μπει στη θέση του Μπίσεσβαρ, θα μπει στη θέση του Ερίκε για να πάει Μπίσεσβαρ στα αριστερά. Ουδής γνωρίζει τι και πώς, αλλά νομίζω ότι έτσι θα το πάει ο Λουτσέσκου, γιατί αυτή είναι η πεπατημένη του για να πάει σε ένα πιο καθαρό 4-4-2 στη διάρκεια του αγώνα, αν δεν μπορεί να σκοράρει. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να μπει δυνατά. Πρέπει να μπει πιστικά, πρέπει να κλειδώσει ένα τρίποντο ακόμη για να φτάσει 6 παιχνίδια πριν την πηγή. Να διατηρήσει το αίτητο που είναι μια σημαντική παράμετρος πλέον εδώ που φτάσαμε, γιατί θα είναι κάτι το οποίο θα το έχει πετύχει μόλις μια ομάδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, και τότε που το κατάφερε δεν υπάρχει ούτε δημοσίευμα που να έχει μείνει. Το 67 το έκανε ο Παναθηναϊκός. 64. Κάπου εκεί τέλος πάντων. 64-65. Λίγο πριν τη Χούντα. Δεν το λες και πρόσφατα. Ναι, δηλαδή ήταν πρωθυπουργός της χώρας ο Γιώργος Παπανδρέου. Δεν υπάρχουν, ο παππούς. Δεν υπάρχουν δημοσιεύματα, δεν υπάρχουν. Να δεις, ένα γκολ ρε παιδί μου, θα πεις. Ναι. Ρεύμα δεν είχε η Ελλάδα το 60 τόσο. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά... Να φάμε δεν είχαν. Δηλαδή η μέρα που έτρωγες κρέας ήταν μία. Μία μέρα έτρωγες κρέας. Που πάω σπίτι να φάω, έχουμε κρέας. Ήταν η είδηση της γειτονιάς. Εντάξει, αυτός που είχε τηλεόραση τότε ήταν ο πλούσιος της γειτονιάς. Εντάξει, μετέπειτα αγάπη, για να ξέρεις, επειδή είσαι μικρή. Όποιος έπαιρνε, όταν μεγαλώναμε εμείς, όποιος είχε έγχρωμη τηλεόραση ήταν ο σφίχτης της γειτονιάς. Μάλιστα. Εμείς που βάλαμε, όταν ήμουν μικρός, αυτόματο τηλεφωνητή, μαζευόμαστε και το κοιτούσαμε με 30 άτομα από πάνω. Έναν τεράστιο τέτοιο με δύο κασέτες. Νορμάλ. Στη μία κασέτα έγραφε το μήνυμα και στην άλλη ηχογραφούσε το τηλέφωνο. Μάλιστα. Αυτόματο τηλεφωνητή, εντάξει. Δεν μιλάμε για αυτοκίνητο τη δεκαετία του 60, άστο. Ένα από τα χόμπι που είχαμε μικροί εμείς, ναι, ήταν να δούμε, ωραία, τα κοντέρ, ποιο έχει μέχρι 200 που γράφει, δεν το πιανε το 200. Επίσης το 67, να υποθέσω ότι αυτό το παιδί το 67 στα τρία αμάξια που είχε γειτονιά, να έφτανε μέχρι 80 το κοντέρ. Ωραία, τότε που ο Παναθηναϊκός πήρε το αίτητο. Άρα λοιπόν είναι για τον ΠΑΟΚ πολύ σημαντικό να υπάρχει το πρώτο αίτητο της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου και να έχει καταγραφεί αυτό. Ο Παναθηναϊκός το έχει κατακτήσει με 24 νίκες, 6 ισοπαλίες. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να το βελτιώσει και αυτό, θεωρώ. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι το αίτητο, αλλά αν φτάσει στο αίτητο, γιατί να μην το βελτιώσει κιόλας, αφού μιλάμε για ιστορίες και ρεκόρ. Υπήρχε άλλο βέβαια σύστημα βαθμολογίας τότε. 3 νίκη, 2 ισοπαλία, 1 βαθμό στην ήττα. Απλά το σημειώνω. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει ό,τι χρειάζεται για να τελειώσει τη χρονιά αίτητος. Είναι σημαντικό. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται, εντάξει, πέρασαν τα δύσκολα, είναι κάθε μάτς. 7-90 λεπτά ακόμα, εντάξει. Δεν πρέπει να στραβώσει παιχνίδι σε 7-90 λεπτά. Έχει δυσκολίες και το μεθαυριανό. Θα πετύχουμε και ομάδες που πέφτουν. Και της Λάρισας το μάτς έχει δυσκολία και της Ξάνθης. Στα πηγάδια. Ξάνθη δεν πέφτει, αλλά δεν πέφτει. Με 2-3 γκέλες ακόμη κάτι μπορεί να πάθει. Γενικά τέλος πάντων θέλει προσοχή. Αυτή είναι η αλήθεια. Και η ομάδα θα πρέπει να είναι σοβαρή μέχρι το τέλος. Προστέθηκαν άλλοι δύο ημιτελικοί υψηλής έντασης. Ο Αστέρας Τρίπολης δεν είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι Λαμία. Παίζει σκληρά, θα έχει επιστρέψει και ο Ιγκλέσιας, θα έχει επιστρέψει και ο Μουνάφο. Δεν είναι η ομάδα που είδαμε τις τελευταίες 3-4 αγωνιστικές πλην του αγώνα με τον Πανετολικό που κατάφερε με παίκτη λιγότερο από την αρχή να κερδίσει. Ναι. Παραδοσιακά είτε χάνει
πολύ δύσκολα βγάζει την πίστη στον ΠΑΟΚ, είτε παίρνει αποτέλεσμα. Ναι. Στην Τούμπα, καλά στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, εφιάλτης. Όχι, φέτος. Εντάξει. Δεν ήταν. Άλλα χρόνια. Άλλα χρόνια, ναι. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ θέλει μια καθαρή νίκη στο πρώτο παιχνίδι. 1-0-2-0 να μην δεχτεί γκολ. Εντάξει, και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Σωστό το λες. Βλέπουμε. Βλέποντας και κάνοντας. Πάντως και στο φετινό μάτσα δεν υπήρχε ο αρχηγός να ξεκλειδώσει. Ναι. Δεν ξέρουμε πώς θα πήγαινε το παιχνίδι. Αν δεν υπήρχε ο βοηθός να κλειδώσει το πίσεσμα, ωραία, θα είχαμε άλλα. Ξένοι διαιτητές. Δεν μπορεί δηλαδή ο Ιγκλέσιας να πατάει σε πεσμένους παίκτες. Δεν μπορεί ο Κότσιας να κάνει τάκλινα από πίσω για να μην παίρνει δεύτερη κάρτα. Εντάξει. Και να γίνεται μεταλλαγή για να τον προστατεύει. Δεν μπορεί ο Κατσάς να φεύγει μόνος του και να, έχουμε, να μην σηκώνεται το σημαίακι. Α, το μας λες με το πέναλτι του Πρίγιοβιτς. Μην τα λες αυτά. Α, το πέναλτι του Πρίγιοβιτς. Που ήταν πέναλτι, ναι, το πέναλτι του Πρίγιοβιτς. Οι άλλες φάσεις έχουν εξαφανιστεί. Δηλαδή, πιο πιθανό είναι να ακούσει μια φάση να περιγράφει κάποιο από το πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού του 64. Ναι. Να σου πει τότε ο Τάδε, παρά κάποια φάση από το μάτς αυτό. Ναι. Ο Ιαδός Φυλακούρης ξεφεύγει από δεξιά. Ναι. Του Κότσερα, το πάτημα του Ιγκλέσιας, το πέναλτι του Ιγκλέσιας στον Ουάρντα, ναι, στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Όχι, αυτά παιδιά έχουν εξαφανιστεί ως διαμαγείας. Είναι το πέναλτι του βουτυχτή Πρίγιοβιτς. Ναι. Που απλώνει το χεράκι του Παπαδόπουλου. Αλλά... Και το χεράκι απλώνει και το πόδι τον βρίσκει, αλλά όχι. Ναι. Το πρώτο παιχνίδι είναι ανάμεσα από το μάτς με την Ξάνθη, εκτός στα Πηγάδια, και με τη Λαμία στην Τούμπα. Καλό είναι αυτό. Μεσοβδόμαδα. Και μετά παίζουμε τρεις εβδομάδες μετά. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι στα κοντά. Έτσι δεν είναι. Μετά το επόμενο. Τέλη Απριλίου παίζουμε μετά το. Είναι μετά το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Ναι. Και. Και πριν το Λάρισα ΠΑΟΚ. Α, είναι το Πάσχα μετά. Οπότε υπάρχει διακοπή μετά. Το Πάσχα. Πού θα πας. Κάτσε ρε Σταύρο, φτάσουμε εκεί. Περίμενε. Εσύ κανόνισες. Πού θα πας. Στην Κρήση, όχι την Ιμιτασιόν εδώ. Δεν θα πας καμιά Κέρκυρα. Φίλε, το σκέφτομαι. Φτάνει πια με την Κέρκυρα. Πέντε χρόνια στην Κέρκυρα πηγαίνεις. Αγάπη. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από να κάνεις Πάσχα στην Κέρκυρα. Πάνω εκεί και σε ξέρουν. Άλλοι πληρώνουν εκατομμύρια για να πάνε στην Κέρκυρα. Μπορεί να μην βρίσκεις ούτε σκαμπό για να πεις καφέ, δεν έχει σημασία. Καλά, είσαι στην Κέρκυρα. Είσαι στην Κέρκυρα. Πας στην Κρήτη. Στην Κρήτη Πάσχα το ξεκουστώ. Δεν θυμούνται ότι έχει Πάσχα στην Κρήτη. Γιατί είσαι και γνωστός άνθρωπος εκκλησίας και σε νοιάζει να ζήσεις το Πάσχα να το βιώσεις. Που είχαμε πάει στην Κέρκυρα στο μάτς το 0-4 με τον Πευθεία σε κόρνερ του Γκαρσία. Το ξενυχτήσαμε και ήταν, ναι, 25 Μαρτίου. Και το πρωί ξημέρωσε 25 Μαρτίου. Δεν υπήρχε ούτε πεζούλη. Γυρνάμε 7.30-8 η ώρα σπίτι, νεκρή. Πρώτη φορά στην ιστορία αυτό έγινε. Δεν το συνεχίζετε. Εγώ γύριζα νωρίτερα, να σημειώσω. Ναι, ναι, ναι. Και πάει νωρίτερα, όντως είναι αλήθεια. Κάθομαι, μένουμε στο Αρκάδιον. Ναι, ναι. Ακριβώς στο κέντρο. Ωραία. Ξαπλώνω, κοιμάμαι. Ναι. 9.30 ώρα έρχεται η 600η Συμφωνική Ορχήστρα της Κέρκυρας ακριβώς από κάτω μου. Η φιλαρμονική, τα παιδιά. Ωραία. Στην πρώτη νότα, αγάπη, πρέπει να έκανα τρία μέτρα άλμα. Δεν έχω ξυπνήσει. Τα παιδιά στα πρέπει να κουρδίσουν τα όργανα. Δηλαδή, τέτοιο πράγμα, τέτοιο ξύπνημα. Δεν τις πέταξες τίποτα, δεν τις ρίξες λίγο στο παράδειγμα. Εσύ, έχω καθίσει, κοιτάω τον καθρέφτη και δεν μπορώ να μου ξυπνήσει αυτό το πράγμα. Δεν έχω ξενερώσει ούτε 1% ακόμα. Εντάξει. Δηλαδή, να πεις ότι έκανα ένα reload. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, γιατί μετά τις 3 ώρες αρχίζει λίγο και ψηλό. Και αρχίζει και παίζει η 600η Συμφωνική κάτω από το δωμάτιό μου. 25 Μαρτίου, ναι. 25 Μαρτίου. Η οποία αποτελείται από 200 οργανωπαίκτες. Δεν είναι δηλαδή. Μία και δύο, ναι. Δηλαδή είναι στόχος του Μέσου Κερκυραίου να βάλει το παιδί του στη Συμφωνική τη Κέρκυρα. Μουσική είναι αυτή, δεν είναι οργανωπαίκτες. Ναι, εγώ το ξέρω. Είναι ταλέντα και αυτά. Ταλεντάκια. Ταλεντάκια, ναι. Και κατεβαίνω, είναι ο Βασίλης στον μπαρ. Κάνουν να ντους να παίζουν αυτοί κανονικά. Τούμπες, κλαρίνα, πιατίνια, η μάνα τους στο σπίτι τους. Τέλος πάντων, ναι, κατεβαίνω, πηγαίνω στο Βασίλη το γνωστό για καφέ. Πρέπει να μίλησα 5 ώρες μετά από το σοκ. Δηλαδή, τέτοιο πράγμα δεν το έχω ξαναπάθει στη ζωή μου. Στέργεσαι, το βίωσες normal. Εγώ το βίωσα normal. Ναι, γιατί είχε πάει 5 ώρες πριν στο σπίτι, στο δωμάτιο. Και απλώς θυμάμαι. Και ήσουν και πιο ψηλά. Το θυμάθηκε ο Σταύρος, δεν είχε ούτε πεζούλι το επόμενο πρωί για καφέ. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή δεν υπήρχε σε σπίτι της Κέρκυρας ούτε γατί μέσα. Ναι, ναι, ναι. Όλο το νησί έξω. Δεν υπήρχε. Και καλό καιρό έκανε. Είχε πολύ καλό καιρό. Ναι. Ήρθε μετά και η νίκη του ΠΑΟΚ. Με τα 2 γκολ του Λάζαρ. Κόρνερ του Γκαρσία.
θυμάμαι και δύο γκολ του Λάζαρ σε εκείνο το μάτσο. Τέλος πάντων, αφού τη βγάλαμε και τότε αγάπη, δεν θα την ξαναπάρει. Δηλαδή, Χαϊλάντερ. Εφού θέλει να πα στο Πάσχα. Στην Κέρκυρα δεν άκουσε την ατάκα 8 ώρα του πρωί από συνάδελφο και τώρα τι κάνουμε. Συνάδελφο. Εντάξει, αδερφό. Από φίλο. Συνάδελφο, αδερφό, συνάδελφο. Αδερφό. Ναι. Όπου κάνουμε ό,τι κάνουμε. Δεν μπορώ να το πω. Ναι, ναι, ναι. Να έλα. Πάμε ο καθένα στο δωμάτιό του και μου στέλνει 8 ώρα το πρωί. Και τώρα τι κάνουμε. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Τι άλλο να κάνουμε, δηλαδή. Και τώρα τι κάνουμε. Και το κοιτάω όλο τι μου έγραψε. Τον οποίο τον συνάντησα στο παλατάκι και με τον Χολαργό και με την ΑΕΚ και μου γνωστοποίησε το ταξίδι που ετοιμάζει. Τη Δευτέρα, νομίζω, φεύγει σε μακρινό προορισμό για κανένα 20 ημέρο. Ναι, μην τον είδατε. Άστο. Χορηγή. Δύσκολα περνάει εγώ και ο κόσμο. Εγώ αυτό ξέρω. Λοιπόν, μαζί μα είναι τα Naxus, τα κορυφαία παπούτσια που μπορείτε να βρείτε στην πόλη. Πραγματικά, παπούτσια value for money. Κανονικά στεριό, να ξέρει. Και ανδρικά. Και γυναικεία, γιατί μα ακούν και πολλέ γυναίκε. Και παιδικά. Και αξεσουάρ. Και παπούτσια. Και 50% έκπτωση και 70% στα στοκ. Φοβερέ τιμέ. Και πραγματικά αξίζει να κάνετε επιλογέ από τα Naxus, γιατί θα είναι παπούτσια που θα σας μείνουν για πάρα πάρα πολύ καιρό. Και από το nag.gr και δωρεάν αποστολή και δωρεάν αλλαγή εάν χρειαστεί. Και καταστήματα πλατεία Αγία Σοφία, στο Mediterranean Cosmos, πολλά στόκ στην πόλη, ανατολικά, δυτικά και στο παντού κέντρο. Υπάρχει και ένα Ελευθέρως Βενιζέλος. Μαζί μας το Regency Casino, Δημήτρης Μπάσης, Κώστας Καραφώτης στο θέατρο Βεργίνα σήμερα και αύριο οι δύο επόμενες παραστάσεις. Περιορισμένος αριθμός παραστάσεων γενικά. Γι' αυτό κλείστε καιρό στα εισιτήριά σας, φυσικά από το Casino όλο το 24ωρο, ticketservice.gr. Καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 2 10 7 2 3 4 5 6 και 7. Θυμίζω είναι προαιρετική η είσοδος στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου και πρέπει να έχετε κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Μαζί μας είναι και η Στίχημαν, μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ. Μεγάλο κουπόνι και σήμερα, όχι φυσικά τόσο μεγάλο όσο αυτό του Σαββάτου και της Κυριακής, αλλά έχει και σήμερα πολλές ευκαιρίες και ωραίους αγώνες και να παρακολουθήσετε αλλά και να στοιχηματίσετε εύκολα και γρήγορα από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και να δούμε πώς θα χωρέσουμε μία συνέντευξη και αν τυχόν έχουμε ζωντανή σύνδεση με νέα μεσημβρία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τελευταίο μισάωρο στο σημερινό ΠΑΟΚ 24. Ακούσαμε live την κλήρωση. ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης, πρώτο μάτς στην Τούμπα, δεύτερο μάτς στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Ακούσαμε live με τη βοήθεια του Πάρη Τσελεπίδη τις δηλώσεις των εκπροσώπων των τεσσάρων ομάδων αλλά και των ανθρώπων της ΕΠΟ. Ακούσαμε τον Νίκο Καρίδα με αφορμή τη χθεσινή παρουσία 8 παιχτών της K19 του ΠΑΟΚ στη βασική ενδεκάδα της Εθνικής Νέων που προετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στο Elite Round του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2019. Σχολιάσαμε τα της ποδοσφαιρικής ομάδας. Είπαμε ότι έχουν εξαλειφθεί τα εισιτήρια σε 5-6 και η οικογενειακή κερκίδα. Θα πάμε τώρα σε ένα πιο ιδιαίτερο θέμα που βγήκε από χθες. Ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα που έγινε στο 442. Πολύ γνωστό νομίζω σε όλους για τον ΠΑΟΚ. Έχουμε τον Νίκο, θα μας βοηθήσει. Καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα Νίκο. Δεν τον έχουμε μόλι στεριό. Τον έχουμε. Νίκο, μας ακούς. Έλα, μ' ακούτε. Έλα, καλησπέρα, 1-2. Ωραία, είμαστε εδώ. Καλησπέρα. Έχουμε κάτι Νίκο για την ομάδα του μπάσκετ αξιόλογο πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Η ομάδα τελειώνει την προετοιμασία της που ξεκίνησε χθες, έτσι, δύο προπονήσεις. Ενώ στο αγώνα με την Μετικίνη αύριο, περιμένουμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τον Χρυσκόπουλο που χθες δεν προπονήθηκε γιατί είχε ενοχλήσει στη μέση. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η κατάσταση του. Λογικά σήμερα θα συμμετέχει. Ναι. Νίκο, τελικά όντως η ομάδα θα φύγει, θα πάει Χαλκίδα, θα επιστρέψει και θα ξαναπάει τρίτη λογικά. Ωραία, λοιπόν. Έχουμε τον καλεσμένο μας. Έχουμε μαζί μας τον Chris Flanagan, ο οποίος ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε στην Τούμπα και έκανε το μεγάλο αφιέρωμα στο 442. Νίκο, να τον καλησπερίσουμε. Chris, Chris, hello from Libero Radio Station. Hello. How are you? I'm good, thank you. Yourself? Fine, thank you. Ήταν Νίκο στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Να μας πει λίγο αρχικά πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα, αν ήταν δική του, αν ήταν του αρχισυντάκτη του περιοδικού. Τέλος πάντων, πώς γεννήθηκε η ιδέα να έρθει ο Chris και να είναι παρόν στο ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Chris, the first question is about your presence in ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ντέρμπι. It was your idea, it was your editor idea. Which was this thing that gave you the opportunity to be here in Tumba?
Well, I mean, I've been following kind of the Greek league this season and saw that obviously PAOK have got a very good chance of winning the league for the first time in a long, long time this season. We'd obviously seen, you know, the events of last season when PAOK were so close and it didn't quite happen then. So we saw this fixture against Olympiacos. We knew the rivalry between the two clubs. And thought it'd be a very interesting fixture to attend, and it really was. Μας λέει ότι παρακολουθώ το ελληνικό πρωτάθλημα φέτος και βλέπω την πορεία που κάνει ο ΠΑΟΚ, την ευκαιρία που έχει μετά από πολλά χρόνια να πάρει το πρωτάθλημα. Το παρακολουθούσα και πέρσι και έβλεπα τι συνέβη και πώς δεν κατάφερε να το κατακτήσει. Ήξερα την αντιπαλότητα που έχουν οι δύο ομάδες, ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Και πραγματικά ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα αγωνιστική, όπως την είπε, με την παρουσία του στην Τούμπα. Νίκο, είχε συνομιλία και με οπαδούς του ΠΑΟΚ και μάλιστα είχε και διάφορες δηλώσεις τους που έλεγαν ότι ο ΠΑΟΚ είναι εδώ έτοιμος να σπάσει το κατεστημένο της Αθήνας. Πώς το αντιλαμβάνει το ίδιο αυτό? Chris, could you give us some things that told you the fans of ΠΑΟΚ, because we know that you have some conversations with them. You know, it's about a lot of time that PAOK didn't took the championship, but it's very special for the fans. Yes, yeah, that was very, very clear from everyone I spoke to, how much it would mean to win the league this season and how excited they are about that prospect. It's obviously the frustration of it being so many years since they won it was very apparent from when I spoke to everyone. And I could sense, you know, the passion for the club that they all had and what this would mean to them if they win the league this season. Okay, μας είπε ότι ήταν ξεκάθαρο το πόσο ενθουσιώδης είναι οι φίλοι του ΠΑΟΚ για αυτό, δηλαδή για την κατάκτηση, την ανυπομονησία ενός πρωταθλήματος, όπως είπε, γιατί υπάρχει, χρησιμοποιήσει λέξη εκνευρισμό, που τόσα χρόνια η ομάδα ήταν χωρίς ένα πρωτάθλημα. Κατάλαβε πολύ καλά το πάθος που έχουν για τον ΠΑΟΚ και τι σημαίνει για αυτούς η κατάκτηση ενός τίτλου μετά από τόσα χρόνια. Νίκο, είχε ξαναβερθεί ο Κρίς σε παιχνίδι ανάλογης έντασης στον αγωνιστικό χώρο, στις κερκίδες, σε ένα τέτοιο ντέρμπι? Κρίς, have you ever been again in a derby like that with so much tense from the fans? Well, no, I mean, I think that may well have been the best atmosphere I've ever seen at a match, to be honest. it was pretty incredible, and, you know, because of the importance, obviously, of the match against Olympiacos and what it meant for the league title, you know, potentially being significant in who won the league title as well, I think it all made it an incredible atmosphere, and I really enjoyed the experience. Μας είπε ότι ίσως ήταν η καλύτερη έδρα, η καλύτερη ατμόσφαιρα που έχει ζήσει ποτέ. Ήταν και η σημασία του αγώνα τέτοια, η αντιπαλότητα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, γεγονός ότι ουσιαστικά πεζόταν το πρωτάθλημα. Το απόλαυσε πάρα πολύ αυτή την εμπειρία και μας είπε ότι μάλλον ήταν η καλύτερη ατμόσφαιρα που έχει ζήσει ποτέ σε γήπεδο. Νίκο, ρώτησε τον λίγο, τι μηνύματα εισέπραξε από κόσμο στο εξωτερικό, δηλαδή από Άγγλους ενδεχομένως ή γενικότερα από αναγνώστες του 442, και τι εικόνα έχουν για τον ΠΑΟΚ στο εξωτερικό και στην Αγγλία, ας πούμε? Chris, what is the reaction from the fans from England from this issue that you published in 442? Because we know here in Greece all the reaction about PAOK, but we didn't know what is this reaction abroad. Well, I mean, from looking on social media, our magazine only came out on Wednesday, so we haven't had the full reaction yet. But looking on social media when I posted the videos yesterday, I know people seem kind of very amazed by the atmosphere and the flares and how it looked. You know, I think there's a lot of interest in England because the atmosphere in Greece is probably a lot better than it is in England in stadiums at times. So I think there's a lot of people in England who are very interested in that. Okay. Μας είπε ότι στο έντυπο κομμάτι, επειδή το περιοδικό βγαίνει συνήθως Τετάρτη, δεν έχει έτσι δει ακόμα μεγάλη αλληλεπίδραση, αλλά βλέποντας λέει, τα βίντεο τα οποία ποστάραμε στα social media, βλέπω πολύ μεγάλο ενθουσιασμό για την ατμόσφαιρα στην Αγγλία. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την ατμόσφαιρα που δημιουργείται στην Ελλάδα και, όπως είπε, ότι
μάλλον είναι καλύτερη από ότι στα γήπεδα της Αγγλίας, και αυτό έτσι πάντα αρέσει στους Άγγλους να βλέπουν τέτοιο κλίμα και τέτοια ζωντανά στα γήπεδα. Με τα πυροτεχνήματα, όπως είπε, με τους πυρσούς και όλα αυτά. Θα ήθελα, Νίκο, να το ρωτήσεις αν του άρεσε περισσότερο κάποιος παίκτης του ΠΑΟ και του έκανε εντύπωση, και αν έχει στο μυαλό του στην πρώτη ευκαιρία να ξαναπισκεφτεί την Τούμπα. Chris, did you like a special player of PAOK the most? Someone that gives you the biggest impression? And if you can your mind to come back in Tumba sometime? Yes, I mean, I think I'd love to come back to the Tumba at some point. It was a very, very interesting experience to see an atmosphere like that. And I'm told that it's like that every match. So if it is, then it'd be fantastic to come back and see it again. I mean, in terms of players, I was very impressed by Akpom on the night and Vieirinha as well. Okay. You know Akpom from Arsenal, but for us here is... it's the time that we saw him, the time that we know him. Do you know some things about this player? Because I think it's a very special player. Yes, well, I mean, he didn't play much at Arsenal, but I'd seen him a little bit when he played at Hull City on loan, and I think he was good there. But yeah, he maybe didn't make a huge impact in England, but it's been, you know, it's been great to see how well he's been doing there in Greece. And obviously, I've seen that he scored a few goals, and he played very well against Olympiacos, and obviously scored the goal as well. Okay. Λοιπόν, μας είπε ότι πραγματικά θα το ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να γυρίσω. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, και όπως είπε, ήταν η καλύτερη ατμόσφαιρα που έχω ζήσει σε γήπεδο. Θα ήταν φανταστικό για μένα έτσι να ξαναέρθω κάποια στιγμή. Μας είπε ότι τον εντυπωσίασε σε εκείνο το παιχνίδι η απόδοση του Akpom και του Vieirinha. Το ρώτησα και εγώ λίγο για τον Akpom κάποια περαιτέρω πράγματα, αν γνωρίζει. Μας είπε ότι ναι, μεν ανήκει στην Arsenal, αλλά δεν έπαιξε πολύ. Κυρίως εμείς τον είδαμε όταν ήταν στη Χαλ ως δανεικός. Μπορεί να μην κατάφερε να έχει έτσι πολύ μεγάλη επιρροή στην Αγγλία, αλλά είναι, στον ΠΑΟΚ είναι σε πολύ καλή κατάσταση και είναι πολύ ωραίο να τον βλέπεις να παίζει έστω και μακριά από την Αγγλία. Ωραία. Νίκο, να τον ευχαριστήσουμε, γιατί ξέρω ότι έχει και ένα θέμα χρόνου. Να μην τον καθυστερήσουμε άλλο. Chris, thank you very much for this conversation. No problem. We'll be back to speak to you. Yes, I hope to be back one day. Yes. Thank you very much. Thank you. Bye. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Βγάλαμε εύκολα άκρη, εντυπωσιακό. Ναι. Γιατί λίγο με τρομάξατε. Όταν μου είπατε εκεί πέρα, φορ φορτού και τέτοια, έλεγα θα φτιάχνουμε μία λέξη της πέτρας. Όχι, είναι πολύ normal. Είναι πολύ normal. Ναι, ναι. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι ήμουν λίγο επιφυλακτική στην αρχή. Από μετά χθες. Την εμπειρία σου και την εμπειρία μας. Εκεί ήταν το κορυφαίο. Ο Πολωνός ήταν. Ο Πολωνός. Ο βοηθός. Ποιας ομάδας ήταν. Μας έκλεισε το τηλέφωνο. Νομίζω μπορείς να διαχειριστείς πλέον κάθε επικοινωνία. Δηλαδή, ακόμα και με σκληρούς Σκοτσέζους ή Βορειοϊρλανδούς δεν έχεις θέμα. Αυτή με τον Πολωνό και αυτή με τον Ουκρανό, παιδιά, δεν έχει καθόλου. Τον Ουκρανό το καλοκαίρι. Εκείνος θα καταπληκτικό. Ναι, Νίκο, ναι. Πραγματικά. Νίκο, τι άλλο έχουμε για την ομάδα μπάσκετ? Εντάξει, η ομάδα που έχει το μυαλό του τώρα στο μάτς με την Κίνη είναι πολύ περίεργο παιχνίδι αυτό που έρχεται το μάτς με την Κίνη, γιατί είναι ένα στα δύο μάτς με την ΑΕΚ. Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για τους γηπεδούχους, έτσι, γιατί η Κίνη έχει μείνει χαμηλά, είναι μία νίκη πάνω από τη ζώνη που βάζουμε, έτσι, με άλλες τρεις ομάδες, είναι πρώτο τελευταίο το Ρέθιμο, αν θυμάμαι καλά, και είναι μετά η Κίνη, ο Πανιώνιος και το Λαύριο, που είναι εκεί στις τέσσερις νίκες, η Κίνη η οποία στα περιφέρεια έφαγε σφαγή. Γενικότερα έχει ανεβάσει πολύ τους τόνους για αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τη διαιτησία. Οι διαιτητές που ορίζονται σε αυτό το παιχνίδι είναι ο Μάνος, είναι ο Τζαφλέρης, είναι και ο Βαρδάλος. Ο Μάνος ήταν στους τρεις που στήριξε τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακός. Ναι. Ο Τζαφλέρης ήταν, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, και στον ημιτελικό του κυπέλου, στο Κιν Πάο, και δεν νομίζω να κάνω λάθος. Και ο Βαρδάλος, για όσους δεν θυμούνται, ήταν ο τέλος διαιτητής στο ύφεστο Σλίμνου Πάο, που είχε μια πραγματικά τρομερή βραδιά, και αυτός και οι άλλοι δύο που ήταν τότε. Στο μοναδικό παιχνίδι, επί της ουσίας, που κρίθηκε από διαιτητική απόφαση. Δεν έφυγε κανένας από το γήπεδο. Είναι το μοναδικό παιχνίδι φέτος στην Α1 που έχει κριθεί από διαιτητική απόφαση εκείνο το μάτι. Τέλος πάντων. Καμιά συγγένεια με την Νία Βαρντάλος που έπαιζε στο... Καλή ερώτηση, φίλε. Την ηθοποιώ. Δεν ξέρουμε. Αν έχει κάποια καλλιτεχνική φλέβα ο διαιτητής. Οπότε μένουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι λίγο παραπάνω, γιατί έχει ασχοληθεί παραπάνω εκεί, έχει ανεβάσει λίγο τους τόνους. Θα δούμε πώς θα είναι η διαιτησία αύριο. Τέσσερις πάτερ ήταν αυτό το παιχνίδι. Ναι.
να δούμε λίγο τι γίνεται με τον Χρυσκόπουλο. Και ξαναλέω ότι είναι μάτς πολύ πολύ περίεργο, γιατί πέφτει ανάμεσα δύο μάτς με την ΑΕΚ, και λίγο το πώς θα αντιδράσει η ομάδα, το πώς θα το δει, νομίζω είναι λίγο το και πώς θα της πάει το μάτς. Δηλαδή δεν νομίζω θα δούμε παιχνίδι αρκετά υψηλή συγκέντρωση σε συγκεκριμένα πράγματα, όπως το rebound ή όπως την άμυνα, όπως είχαμε δει στον τελικό του κυπέλλου, που ο ΠΑΟΚ είχε εκεί το πρέπει της νίκης πολύ, ναι, και τώρα, ναι, το έχει. Απλά είναι διαφορετικά τα δεδομένα του αγώνα. Στο μεταξύ, ρε Νίκο, διαβάζουμε πάλι για εξώδικο του Ολυμπιακού σε ΚΕΔ και ΟΚ. Πάλι για τους διαιτητές, ότι δεν δέχονται να... Δεν δέχονται, λέει, να σφυρίξει καν σε αγώνα Αναστόπουλος, Μάνος και Παναγιώτο, αυτή η τριάδα. Νομίζω ότι άργησε πολύ. Ναι. Ειλικρινά. Άργησε πολύ. Και δεν μου βγαίνει από πουθενά, δηλαδή, ότι μπορεί να αλλάξει κάτι εν όψη 17 Μαρτίου. Ναι, ναι, ναι. Όλοι αυτό λένε. Μάλιστα. Το καλό σε τέτοιες καταστάσεις, το καλό είναι ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Ναι, ότι γίνεται κάτι. Εδώ και 40 χρόνια υπάρχει μια στασιμότητα. Εντάξει. Τώρα τι θα γίνει, δεν ξέρω. Okay. Αλλά δεν βγαίνει ο πουθενά ο Ολυμπιακός, αν δεν έρθουν ξένοι διαιτητές, θα αλλάξει κάτι. Αν έρθουν ξένοι οι Έλληνες, απλώνουν μια αποχή από όλα τα πρωταθλήματα και πάει λέγοντας. Ναι, αυτό είναι λίγο, ρε παιδί μου, προσηματικό. Ότι απειλούν με αποχή. Δηλαδή δεν είναι, ο κανονισμός δεν λέει ότι σφυρίζουν μόνο Έλληνες. Ναι, σαν να αντιδράσουν με κάπως. Ναι, σαν να πιέσουν κάπως. Ναι, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Γενικά είναι λίγο περίοδος ρευστή σε όλα τα ζητήματα τα σχετικά. Ναι, το καταλαβαίνω. Είναι περίοδος που αναμένονται εξελίξεις. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, φίλε. Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα. Πάμε απευθείας στον Ραφαήλ, που τον έχουμε στην γραμμή. Περιορισμένος χρόνος, Ραφαήλ, αλλά ήταν μια γεμάτη μέρα. Είχαμε σκοπό. Μας έβαλε στην αναμονή ο Ραφαήλ. Τι έγινε πάλι. Έχουμε τον Ραφαήλ. Ραφαήλ. Καλό μεσημέρι. Έλα, φίλε, έλα. Εκεί είσαι, Ραφαήλ, αγάπη. Κάποιος προσπαθεί να μας φημώσει. Αν είναι δυνατό. Ραφαήλ, είναι για αυτά που λες τελευταίο διάστημα. Τα δικά μας. Κλείνουν τις γραμμές. Μπορεί, ναι. Μπορεί. Θα κάνω σαν τον Λεβέντη. Κλείνουν τις γραμμές. Κλείνουν και τον τάφο τους. Έτσι, Ραφαήλ, πες τα. Κάποια ζώα δεν μας πιστεύανε. Έτσι ακριβώς. Τώρα θα μας πιστεύουν και τα ζώα. Λοιπόν, Ραφαήλ. Τα φώτα πέφτουν πάνω στο hardball, έχω την εντύπωση. Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι ντέρμπι κορυφής. Όλο το ενδιαφέρον είναι εκεί στραμμένο. Ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός αύριο το απόγευμα στις 5 στο κλειστό της Νεάπολης. Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤΡΙΑ, ζωντανή ενημέρωση από το ΠΑΟΚ 24. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κερδίσει για πρώτη φορά τον Ολυμπιακό από τη στιγμή που μπήκαν οι ερυθρόλευκοι στο άθλημα. Διακυβεύεται και η πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια της σεζόν. Επομένως, ο Δικέφαλος του Βορρά θέλει και με τη βοήθεια του κόσμου του να φτάσει σε μια σημαντική νίκη. Συνεχίζει ο ΠΑΟΚ να μην έχει ξένους και εντάξει, είναι γνωστό εδώ καιρό και έτσι θα πάει μέχρι το τέλος, δεν θα αλλάξει κάτι. Ναι, απλώς σίγουρα είναι αξιοσημείωτο σε κάθε αγώνα, πόσο μάλλον να παίζεις κόντρα στον Ολυμπιακό. Αλλά ναι, νομίζω ότι σαφώς και με λίγο τύχη, γιατί πάντα χρειάζεται τύχη σε έναν αγώνα, όταν είναι οι δύο ομάδες να πω ισοδύναμες. Ο Ολυμπιακός λίγο πιο ποιοτικός, δεν ξέρω, πες μας. Έχει αυτό που είπαμε, τις περισσότερες επιλογές στο βάθος του πάγκου, δηλαδή, και τους ξένους αθλητές. Πάντως ο ΠΑΟΚ προέρχεται από ένα 10 στα 10, έστω και με τις υποδεύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός έδειξε στο μάτι με την ΑΕΚ ότι δεν είναι άτρωτος και είχε και την πρώτη ήττα στην σεζόν. Το πιστεύουν στον ΠΑΟΚ ότι αυτό, οι παίχτες με την ελληνική ψυχή θα καταφέρουν, όπως έκαναν και στο πρώτο γύρο με την ΑΕΚ, έτσι και τώρα με τον Ολυμπιακό, να τον κερδίσουν. Οπότε με νίκη ο ΠΑΟΚ προσπερνάει τον Ολυμπιακό και μετά δύσκολα θα χάσει την πρωτιά, έτσι είναι. Δεν νομίζω. Είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί έχει και την ΑΕΚ εκτός. Μετά το τελικό κυπέλλου πέσει με την ΑΕΚ εκτός ο ΠΑΟΚ. Επομένως δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ αύριο με νίκη κλειδώνει την πρωτιά. Μπορεί να κάνει ένα βήμα, αλλά όλα θα κρυθούν, νομίζω, ακόμα και για τη δεύτερη θέση, στην πρώτη τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ωραία. Δύσκολο αγώνα. Καταρχήν νομίζω ότι το γήπεδο της Νεάπολης θα είναι κατάμεστο αύριο στις 5, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κινητοποίηση ή αν έχεις μηνύματα για την προσέλευση του κόσμου, αλλά νομίζω ότι δεδομένες και τις σημαντικότητες του αγώνα, ο κόσμος θα στηρίξει την ομάδα των ανδρών. Φαντάζομαι θα στηρίξει και την Κυριακή πάλι στη Νεάπολη, στις 2 αυτή τη φορά, και την γυναική ομάδα. Εξίσου σημαντικό μάτς. Ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ εκεί με νίκη γυναίκες και κυπελούχης Ελλάδος κλειδώνει σίγουρα την πρωτιά. Ήδη είναι 2 βαθμούς πιο πάνω από την Νέα Ιωνία. Θέλουν όπως και πέρσι να έχουν το πλεονέκτημα έδρας στους τελικούς. Οι άνθρωποι του τμήματος επέλεξαν το κλειστό της Νεάπολης αντί για την Μίκρα, που είναι η παραδοσιακή έδρα του ΠΑΟΚ, προκειμένου να μπορέσει ο κόσμος να βρεθεί δίπλα στην ομάδα πριν από το μάτς με τον Ατρόμητο, που θα είναι το απόγευμα. Χωρίς τη Βαφιάδου, ο ΠΑΟΚ
και μεθαύριο αλλά και μέχρι το τέλος της σεζόν. Άτυχη. Δυστυχώς άτυχη η Βαφιάδου, ναι, μία από τις βασικές παίκτριες. Πέφτει, ρίξη πρόστιου χεστού, πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, επιτυχημένη επέμβαση. Και μετά την τζούρηση ήταν στην ουσία η δεύτερη απουσία του ΠΑΟΚ λόγω τραυματισμού, ναι, μέσα στη σεζόν. Νίκο, τι άλλο έχεις από το Κυριακό και πού μπορεί να πάει ο κόσμος να στηρίξει και να δει ωραία παιχνίδια? Δυστυχώς το βόλεϊ μπήκε ίδια ώρα με το handball, 5 ώρα αύριο στο Παλατάκι, ΠΑΟΚ και Φυσιά. Ναι. Δεν έγινε κάποια αλλαγή, επομένως λογικά λίγο ο κόσμος θα είναι χωρισμένος, αν και νομίζω εντάξει ότι η πλειοψηφία θα πάει στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Δεν έχει τηλεοπτική μετάδοση στο βόλεϊ, mm-hmm, θα υπάρχει ενημέρωση από το ΠΑΟΚ 24. Στις 2 παρατέταρτο το ΠΑΟΚ στις γυναίκες στο μπάσκετ παίζει στην Αθήνα με τη Δάφνη Αγίου Δημητρίου. Σημαντικό παιχνίδι για το δικέφαλο με νίκη, κλειδώνει την δεύτερη θέση. Θα είναι μια ιστορική επίδοση για το τμήμα, για να πάει και στους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Στις 3 στην Κρήτη με Σαράς σε ΠΑΟΚ βόλεϊ γυναικών 19η αγωνιστική της Pre-League. Πρώτη-τελευταία η ομάδα της Κρήτης. Ο ΠΑΟΚ λογικά θα πάρει εύκολα το τρίποντο και μετά το μυαλό του θα είναι στις 6 στο Derby ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Εκεί αν ο Παναθηναϊκός χάσει βαθμούς, ο ΠΑΟΚ είναι αγκαλιά με την πρώτη θέση για την απευθείας άνοδο. Ναι. Στις 4 μετά στα Χανιά η τοπική ομάδα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για τη 18η αγωνιστική της Α1 Πόλου των Ανδρών. Νομίζω για 2 αποτελέσματα πάει ο ΠΑΟΚ και η ισοπαλία θα ήταν ένα θετικό αποτέλεσμα. Θέλει φυσικά τη νίκη για να μείνει πάντα στην ζώνη των play-off. Βόλεϊ χάντμπολ Ανδρών τα είπαμε αύριο στις 5, χάντμπολ γυναικών την Κυριακή στις 2 και οι γυναίκες δεν έχουν στο ποδόσφαιρο αυτή την εβδομάδα δράση, έχουν ένα φιλικό αγώνα την Κυριακή και την άλλη Κυριακή είναι το μεγάλο ντέρμπι με τον Άρη που λογικά θα κριθεί εκεί και ο τίτλος νίκη του ΠΑΟΚ. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Ραφαήλ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Γεμάτο το λες το διήμερο το επόμενο. Ναι, τα περισσότερα μας βέβαια εκτός έδρας των Ερυθρανικών, αλλά οι δύο ομάδες του χάντμπολ παίζουν. Για τον Ραφαήλ όμως σε τέτοιο το Σαββατοκύριακο θα είναι το παιδί, εντάξει, ένας χαμός. Γιατί εμείς ένα ποδόσφαιρο έχουμε, δεν έχουμε και κάτι άλλο. Ο Ραφαήλ τώρα πώς θα είναι σε 5 μέρη ταυτόχρονα δεν ξέρω. Περαστικά στο Ραφαήλ για αυτό το διήμερο. Νομίζω ότι το Σαββατοκύριακο για τον Ραφαήλ κάθε Σαββατοκύριακο. Ναι, ρε φίλε, πραγματικά. Είναι δύσκολο τα πράγματα. Κατερίνα ηρωίδα, κανονικά. Ξέρει, λοιπόν, τα έχουμε πει. Φτάσαμε στο τέλος. Ωραία σημερινή εκπομπή νομίζω. Γεμάτη. Λουτσέσκου δεν έχουμε ακόμα, να πούμε. Λουτσέσκου. Λουτσέσκου δεν έχουμε. Κάποια στιγμή. Θα υπάρξει αυτό το live. Θα υπάρξει, ή τέλος πάντων. Δεν θα είναι live, μάλλον. Υπάρχει περίπτωση, ναι, να έχουν γραφτεί οι δηλώσεις του και να τις παίξουν πιο μετά στην Νόβα. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι. Θα τις φιλοξενήσουμε απευθείας στο ΠΑΟ 24 όταν με το καλό βγουν στον αέρα οι δηλώσεις του Ράτβαν Λουτσέσκου και ενός ποδοσφαιριστή του Δικεφάλου. Λογικά. Περιμένουμε νεότερα από την προπόνηση. Νομίζω είναι και καθοριστική για να δούμε αν ο Λιμιός ήταν εντάξει, που βέβαια συμμετείχε κανονικά, αλλά και τι αίσθηση υπάρχει από το πρόγραμμα της ομάδας γενικότερα. Να έχουμε εικόνα και αποδοκιμές σιγά-σιγά, βέβαια είπε και ο Σταύρος πριν, αλλά να δούμε τι άλλο θα προκύψει και αν θα αλλάξει κάτι. Γενικότερα περιμένουμε λίγο να δούμε τι θα προκύψει από το ποδοσφαιρικό τμήμα και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον του Λουτσέσκου γιατί θα κάνει και κάποιο σχόλιο σίγουρα για την κλήρωση. Βέβαια. Και δεν αποκλείεται πάλι να κάνει και κάποια σχόλια για το όσα γράφτηκαν στην Τουρκία. Γιατί εντάξει, δεν τα αφήνει να περάσουν αυτά. Βέβαια έχει ξαναπαντήσει άλλες 5 φορές. Αλλά νομίζω ότι σήμερα επειδή δεν είναι ένα απλό δημοσίευμα και είναι ουσιαστικά δήλωση που, ή λόγια δικά του τέλος πάντων που μεταφέρεται ότι έχουν υποθεί. Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα θα τον έχει εκνευρίσει αυτό και θα έχουν φτιάσει στα αυτιά του όλα αυτά. Οπότε και από εκεί περιμένουμε ενδιαφέρον τι θα απαντήσει. Ωραία, πριν πάμε στους χορηγούς, να πω για τους φίλους του ΠΑΟΚ που αρέσκονται να παρακολουθούν τις μικρότερες ηλικίες, τις μικρότερες ηλικιακά ομάδες. Αύριο στις 2 το μεσημέρι στα γήπεδα του Λόλα στη Σωρωτή, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Λαμία, αύριο στις 2. Κυριακή στις 10 στο γήπεδο Τριανδρίας, γηπεδούχος ο Άρης με την ΚΑΠΑ 15 του ΠΑΟΚ. Και στις 11 αύριο το πρωί, την Κυριακή το πρωί, συγγνώμη, ΠΑΟΚ Ατρόμητος στα γήπεδα του Λόλα στη Σουρωτή. Η ΚΑΠΑ 19 θέλει να πάρει άλλη μία νίκη για να εξασφαλίσει όσο γίνεται πιο γρήγορα μαθηματικά τον τίτλο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Φτάσαμε στο τέλος. Μαζί μας, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, το Ρίζες Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο, οι δύο επόμενες παραστάσεις του Δημήτρη Μπάση με τον Κώστα Καραφώτη στο Θέατρο Βεργίνα. Εξασφαλίστε εγκαίρως τα εισιτήριά σας, γιατί γίνεται ένας χαμός. Εισιτήρια από το Καζίνο όλο το 24ωρο, public καταστήματα
ticketservice.gr και τηλεφωνικά στο 217-2-3-4-5-6 και 7. Μαζί μας ήταν η Στίχημαν, μέγας χορηγός του ΠΑΟ και του ΠΑΟ 24, με εκατοντάδες επιλογές ανά παιχνίδι, εκατοντάδες παιχνίδια από όλα τα αθλήματα σε όλο τον κόσμο, live streaming στα μεγάλα από τα αθλήματα, live chat με mail και οτιδήποτε άλλο σε mail και μη mail της Στίχημαν. Εύκολη πρόσβαση, πολύ μεγάλες αποδόσεις. Μπαίνετε εύκολα και γρήγορα από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή και διεκδικείτε μεγάλα κέρδη και στο Στίχημαν αλλά και στο online καζίνο της Στίχημαν. Μαζί μας είναι τα Naxus, τα κορυφαία αποδόσεις που μπορείτε να βρείτε στην πόλη. Όλη την αντρική συλλογή αλλά και τη γυναικεία και την παιδική και αξεσουάρ και πάρα πολλές επιλογές τα βρίσκεται στο nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Αγία Σοφία, στο Mediterranean Cosmos. Υπάρχουν πολλά στόκ στην πόλη, σε όπου και αν είστε πραγματικά υπάρχει κοντά σε ένα κατάστημα Naxus και στο Ελευθέρω Βενιζέλο για όσου ταξιδεύουν είναι ευκαιρία να περάσετε και από εκεί. Πολύ οικοδική και επιλογές σε πολύ καλές τιμές. Και φανταστική μέρα και σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Αν είστε στο κέντρο και αρχίζετε και σκέφτεστε τι θα φάτε σήμερα, νομίζω το Θεϊκό Πιστοπολείο, Αγγελάκη 10, κοντά στο ύψος της Αλεξάνδρου Βόλου, είναι η καλύτερη επιλογή. Να καθίσετε είτε στο χώρο που έχουν φτιάξει μέσα οι άνθρωποι του Θεϊκών, που είναι πραγματικά πολύ όμορφος και μοντέρνος, είτε στα τραπεζάκια που υπάρχουν έξω επί της Αγγελάκη. Μεγάλες μερίδες, πρώτης ποιότητας υλικά, μεγάλα σάντουιτς, διπλό τεράστιο σε μέγεθος σουβλάκι με μόλις 2,5 ευρώ το μεγάλο ατού του Θεϊκών, δωρεάν οι αληφές σε όλα τα σάντουιτς, αλλά υπάρχει και το delivery από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 2 τα ξημερώματα στο 2310-221-321. Εάν μένετε ανατολικά μέχρι την Τούμπα, δυτικά ως σταθμό του ΟΣΕ και εννοείται όλη την περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης, σας εξυπηρετεί το Θεϊκόν, έρχεται γρήγορα κοντά σας και υπάρχουν και πολλές προσφορές όπως με μία μαλαματίνα, άλλη μία δώρο, όλα αυτά στο Θεϊκόν. Αν θέλετε μπείτε και στο Facebook, το προφίλ είναι Θεϊκόν 2018 για να βλέπετε εκεί και τις προσφορές και, και τις τιμές του Θεϊκόν. Θεϊκόν Πιστοπολίων, Αγγελάκη 10, 2310, 221, 321. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Θα σας ευχηθούμε καλό μεσημέρι και να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Νίκη στις ομάδες του ΠΑΟΚ, σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, σε όλα τα αθλήματα. Παραδίδουμε σκητάλη στο ανάλυση του Bayer Press, Σταύρος Κόλγας, Τεντώνη Τσακαλέας, Στάσος Τζέρβας, Γιώργος Παναγιωτίδης, όλα τα παιδιά του team για την επόμενη ώρα θα είναι μαζί σας. Μείνετε στο Λίμπερο 107,4. Καλό μεσημέρι.